Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Καλώς ορίσατε στο σπίτι μας, καλώς ορίσατε στην τηλεόραση του Flash, καλώς ορίσατε στο Like. Το αγαπημένο σας ψυχαγωγικό μαγκαζίνο είναι και φέτος εδώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας υποδέχομαι αυτό το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, 3-3 και κάτι εδώ από το στούντιο της εκπομπής. Δεν είμαι όμως πολύ χαρούμενη που σας υποδέχομαι μόνη μου και δεν έχω τους αγαπημένους μου συνεργάτες να με πλαισιώνουν, αλλά εύχομαι και είμαι σίγουρη ότι δεν θα κρατήσει πολύ αυτό και εδώ στην παρέα μας θα έχουμε και τον Τόλι Τσιρούδη που θα είναι και φέτος μαζί μας και την Νικολέτα Σαριδάκη που και αυτή θα μοιράζεται και φέτος μαζί μας οι πολύτιμες συμβουλές για τη μόδα και το στυλ. Τη Δέσποινα Κουλέτσου με παράξενες ειδήσεις, άχρηστες πληροφορίες και πολλά ακόμη. Και με new entries σε αυτή την εκπομπή και πόσο πολύ πραγματικά χαίρομαι που στην παρέα μας θα έχουμε την στυλίστρια τη Ρούλα Κατρανίδου, η οποία θα μας δίνει κάθε εβδομάδα ωραίες συμβουλές, ιδιαίτερα tips για το στυλ μας, πώς θα ντυθούμε και θα ξεχωρίζουμε. Θα μου πείτε που θα τα βάλω λίτσα εγώ για να ξεχωρίσω. Εάν λοιπόν είσαι στυλάτη, μπορείς ακόμη και στο σούπερ μάρκετ να κάνεις τη διαφορά. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Φυσικά, στο κοντρόλ, το αγαπημένο μου κοντρόλ. Να γυρίσω από εδώ, να σας δέσω λίγο πιο κοντά. Θέλετε? Στο αγαπημένο μου κοντρόλ, στην Βίκη τη Γεροδίδου και στο Γιάννη Παλέμα που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, αλλά και στο Μιχάλη. Τον Τεμέλκο, τον εικονολήπτη, floor manager, σκηνοθέτη, τεχνικό. Μιχάλη, περνάει και πλακάκια, αλλά με έχει αφήσει με ένα πλάνο. Προσπαθώ τόση ώρα να γυρίσω στην άλλη κάμερα και αυτό είναι. Εντάξει, ήθελα να ακούσει το όνομά του για να το καταφέρουμε. Και αυτός, περνούσε πλακάκια τόση ώρα γι' αυτό. Λοιπόν, κοίταξε, θα σε στείλω Αθήνα, ε. Έχεις όλα τα προσόντα. Και δεν μπορείς να βγεις και τον ομόλογο καραντίνας. Και, όλοι μαζί λοιπόν σε αυτή την πρώτη εκπομπή. Ο Θεός, ή Θεός, μίλησε λοιπόν. Σε αυτή την εκπομπή, μετά τη Ρούλα Κατρανίδου, θα κάνουμε το εξής. Ξέρετε τι θα κάνουμε, θα μιλάμε για τα άστρα και για τα ζώδια. Εντάξει, δεν μας έχουν μείνει και πολλοί τρόποι για να προβλέψουμε το μέλλον. Σε ένα πρόβλεπτο λοιπόν μέλλον, σε μια πρόβλεπτη καθημερινότητα, η Μαρίνα Μαρία Σεραφιμίδου, κάθε Δευτέρα, γιατί η εκπομπή μας θα προβάλλεται και Δευτέρα και Τετάρτη, θα μας δίνει τις αστρολογικές της προβλέψεις και όχι μόνο. Σήμερα θα την έχουμε στην παρέα μας για να μας μιλήσει και να μας δώσει πολύ ωραίες συνταγές που μπορούμε να κάνουμε μόνες μας στο σπίτι και να μαγειρέψουμε τα δικά μας καλλιτικά, μιας και η αγορά είναι κλειστή. Ακόμη στην παρέα μας ο Χρήστος Γιασκουλίδης, ο δημοσιογράφος από Θεσσαλονίκη, που θα μας ενημερώνει έτσι για τα τηλεοπτικά γεγονότα και για τις εξελίξεις κοινωνικής φύσεως της καθημερινότητας της Βόρειου Ελλάδος και
της Ελλάδας μας γενικότερα. Ο Σταύρος Πλουμιστός, new entry, ο εμψυχωτής, ο life coacher, ο εκπαιδευτής συνείδησης και έτσι θετικής σκέψης, θα είναι ένας άνθρωπος που θα συμμετέχει και αυτή τη χρονιά στην εκπομπή μας. Όπως και το αγαπημένο μου μαύρο video wall. Έτσι, όλα, δεν αλλάζει τίποτα. Είμαστε εδώ. Το μόνο που αλλάζει είναι το χρώμα στα μαλλιά μου, αγαπημένη μου φίλη. Γιατί σου λέει, φορώντας τη μάσκα, τη ροζ μάσκα, πάντοτε, γιατί Οκτώβριος που ξεκινήσαμε είναι και ο μήνας κατά του καρκίνου του μαστού, φορώντας λοιπόν αυτή την υπέροχη ροζ μάσκα ή το οποιαδήποτε άλλη μάσκα, αλλά εγώ προτιμώ αυτή, πείτε μου αγαπημένοι μου φίλοι, πώς θα ξεχωρίζω αν εγώ δεν έχω ένα ελαφρώς ροζ μαλλί? Ποιος τα ξέρει, πώς τα ξέρουν, ποιος είναι πίσω από αυτή τη μάσκα? Έτσι λοιπόν αποφάσισα να κάνω κάποιες μικρές αλλαγές, οι οποίες δεν ξέρω τώρα. Τι, θέλετε ακόμη τη μάσκα? Όχι, αφήστε τη μάσκα. Θα μου πείτε εσείς αν σας αρέσανε ή όχι. Λοιπόν, λέγαμε ότι σε αυτή την εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για μόδα, για ομορφιά, για gadget, για διατροφή, για τον Μιχάλη φυσικά, για υγεία, για γυμναστική και όλα αυτά που σας έχουμε συνηθίσει, να περάσουμε θετικά μηνύματα, να ανακαλύψουμε αυτόν τον νέο τρόπο ζωής που όλοι μας λένε ότι αλλάζει, ξέρω εγώ τώρα πόσο θα αλλάζει, και εμείς μαζί με εσάς θα αλλάζουμε και θα διασκεδάζουμε. Θα κάνουμε λοιπόν ένα μικρό χ στις άσχημες ειδήσεις ή ακόμη και αν τις μεταφέρουμε, θα τις μεταφέρουμε με τον δικό μας, έτσι λίγο πιο χαρούμενο, πιο πιασάρικο, πιο έτσι ναζιάρικο και γουτσου-γουτσου τρόπο μας, γιατί αναγκαστικά, καταλαβαίνετε, είναι η άμυνά μας σε όλα αυτά που ζούμε. Λοιπόν, Facebook, Instagram, φυσικά, αγαπημένοι μου Facebook και Instagram, εκεί θα περιμένω. Ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, θέματα που θέλετε να δείτε. Θα παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς, θα σχολιάζετε και θα παίρνετε μέρος που σε παιχνίδια που θα κάνουμε, εδώ πέρα και σε challenges που θα γίνουν σιγά σιγά έτσι κατά τη διάρκεια των εκπομπών. Θυμίζω, Σάββατο 3 η ώρα, done εδώ στην τηλεόραση του Flash, check. Δευτέρα 5 η ώρα και Τετάρτη 5 η ώρα και σε επαναλήψεις οι εκπομπές μας για να τις έχετε, να τις βλέπετε, να τις χαίρεστε. Μιχάλη, ναι, θέλω να πάω να καθίσω σαν σήμερα, στη μαύρη καρέκλα. Πηγαίνοντας λοιπόν να καθίσω σαν σήμερα, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγούς αυτής της εκπομπής, Solar Energy Subasis, αλλά και τα κοσμήματα Παπαθεοδόρου στην Μακεδονομάχων 10 στην πόλη της Κοζάνης, κοσμήματα και ρολόγια, εκεί όπου μπορείτε να πάρετε πάρα πολύ ωραία πράγματα, επώνυμα πράγματα, και έχουμε και δωράκι Insta Giveaway. Εδώ θα σας το δείξω και σε φωτογραφία, θα σας το δείξω και πάνω μου σε λιγάκι. Αλλά ήρθε η ώρα να πάρω τα γλυκά μου σκονάκια. Και να σας πω ότι επειδή έχει αλλάξει λίγο το στούντιο, θα προσπαθούμε εμείς να μεταφερόμαστε εδώ πέρα χωρίς να δημιουργούμε θέματα και προβλήματα. Και ελπίζω να το καταφέραμε. Τι κάνατε? Α, μπράβο, ορίστε. Ωραία χρώματα. Τώρα ναι. Τώρα δέχομαι. Τώρα παίζω. Βίκυ Γεροντίδου, είσαι έτοιμη να περάσουμε στην πρώτη είδηση του σαν σήμερα και συγκεκριμένα στην πρώτη μέρα που γιορτάζουμε και γιορτάζουμε σήμερα την ημέρα του ΟΗΕ. ΟΗΕ. Ναι, αλήθεια σου λέω, Μιχάλη. Πώς νιώθεις σήμερα που γιορτάζει ο ΟΗΕ? Τον πήρες τηλέφωνο, του πεις χρόνια πολλά? Άλλαξε τηλέφωνο και δεν το έχεις? Και εταιρεία. Μάλιστα. Πάμε ημέρα. Μεσογειακή ημέρα των ακτών. Ναι. Τις θάλασσες μας, τις ωραίες μας τις θάλασσες, αφιερωμένες στις ακτές της Μεσογείου, και συγκεκριμένα η μέρα αυτή γιορτάζεται έτσι για να μας αφυπνίσει λίγο και να ξαναδούμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακτές της Μεσογείου. Προστατέψτε τις θάλασσες. Τι μας έμεινε και σε αυτή τη χώρα? Η θάλασσα μας έμεινε. Και στις άλλες χώρες. Και μην πετάτε τις μάσκες μέσα στις θάλασσες. Μετά την καμπάνια, τη θυμάσαι εκείνη την καμπάνια με τον πελαργό, πελεκάνο, τι ήτανε? Ναι, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά στα θάλασσες και ακτές. Ωραία, το θυμίζουμε κι εμείς. Παγκόσμια ημέρα κατά της πολιομελίτιδας σήμερα, και θα σας πω ότι φυσικά είναι μια μέρα καθιερωμένη για να υπενθυμίσει σε όλο τον κόσμο τις προσπάθειες του ΟΗΕ και όλων των υπηρεσιών για την εξάλληψη της πολιομελίτιδας, μιας από τις πιο σοβαρές παιδικές ασθένειες του παρελθόντος, το κρατάμε αυτό,
και κύρια αιτία παιδικής αναπηρίας. Η πολιομελίτιδα συχνά ονομάζεται και παιδική παράλυση. Είναι οξία ιογενής μολυσματική ασθένεια που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως μέσω του στόματος και των κοπράνων. Η χώρα μας, θετική είδηση αυτή, ανακηρύχθηκε περιοχή ελεύθερη από πολιομελίτιδα τον Ιούνιο του 2002 μαζί και με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα φυσικά του συστηματικού εμβολιασμού. Μιχάλη μου, κάναμε εμβόλια τα παιδάκια μας. Μπράβο, Μιχάλη. Και της ενισχυμένης επιδημιολογικής επιτήρησης για την πολιομελίτιδα. Λοιπόν, και μετά από αυτό, τώρα εγώ πώς θα πάω στην επόμενη Παγκόσμια ημέρα, Μιχάλη. Παγκόσμια ημέρα πατσά. Πατσά. Ναι. Τα πατσά. Δεν έχουμε να ξενυχτήσουμε. Δεν έχουμε να πιούμε, να πάμε να πάμε. Because τα μαγαζιά είναι κλειστά. Και να ήταν ανοιχτά, δεν θα είχαμε λεφτά να πάμε να πιούμε, ώστε να φτάσουμε σε σημείο να φάμε πατσά. Τα πατζατζίδικα είναι κλειστά, τα οποία συνήθως επισκεπτόμαστε τις πρώτες πρωινές ώρες μετά από μια γερή βραδινή έξοδο. Άρα αυτή η ημέρα θα είναι μια, ναι, μια ανάμνηση. Θα είναι μόνο για να τα θυμόμαστε η Παγκόσμια ημέρα πατσά. Σου αρέσει ο πατσάς, Μιχάλη? Όχι. Δίκαια σένα σου αρέσει ο πατσάς? Όχι. Ο πατσάς μέσα έχει όχι πατσοπόδαρα, βατραχοπόδαρα? Όχι. Κοιλιά και κεφάλι. Εντερά. Από ποιο ζώο? Κοιλιά, γουρουνίσια κοιλιά. Αμφιλεγόμενο λοιπόν έδεσμα ο πατσάς, εκλεκτό για κάποιους, αηδιαστικό για κάποιους άλλους. Γιορτάζει λοιπόν ο πατσάς κάθε χρόνο στις 24 του Οκτώβρη, τη μέρα που αποφάσισα και εγώ να κάνω πρεμιέρα. Δηλαδή, θα το θυμάστε. Κάθε βράδυ που θα ξενυχτάτε θα θυμάστε το λιτσάκι πότε ξεκίνησε με το που θα τρώτε πατσά. 24 Οκτώβρη. Η πρωτοβουλία τώρα να γιορταστεί ο πατσάς και να έχει δικιά του Παγκόσμια ημέρα έρχεται από την Αγγλία. Ναι. Και συγκεκριμένα από την Επιτροπή Εμπορίας Πατσά, Tripe Marketing Board. Στα αγγλικά ο πατσάς είναι tripe. Όχι πατσάς, είναι tripe. Η οποία προσπαθεί μέσω διαδικτύου με αρκετές δόσεις χιούμορ να προωθήσει την κατανάλωση του... Εντάξει, τι να πεις. Σαν σήμερα... Το έτος 1857, α, όχι, συγγνώμη, τι έχω, και άλλη μέρα. Ναι, έχω άλλη μία μέρα. Άλλη μία μέρα, λοιπόν, είναι αυτή η Παγκόσμια Μέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη. Για να... Γιατί τη γιορτάζουμε τώρα αυτή τη μέρα και γιατί βλέπουμε εδώ πέρα τα βουβαλάκια να κουβαλάνε... Βόδια είναι, τα βοδάκια να κουβαλάνε... ναι, αυτά τα δύο βόδια, λοιπόν, να κουβαλάνε ένα... πράγμα από πίσω και αυτό το πράγμα το κουβαλάνε γιατί, όχι με αυτή τη μέρα τη γιορτάζουμε, γιατί δεν θα βγάλουμε εκπομπή σήμερα, πόσο μου αρέσει αυτό. Για να υπενθυμίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη τα προβλήματα που αναφύονται στην οικονομική ανάπτυξη και την ανάγκη να ενδυναμωθεί η διεθνή συνεργασία για την επίλυσή τους. Είναι πληροφορία για την ανάπτυξη. Πρέπει να πληροφορηθούμε πώς θα γίνει η ανάπτυξη, βρε Μιχάλη. Αυτό τώρα είναι ότι το έτος 1857. Ποιος ιδρύθηκε? Η Sheffield, ναι, το πρώτο ποδοσφαιρικό σωματείο στον κόσμο, η αγγλική Sheffield, που σήμερα αγωνίζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Έπεσε χαμηλά, δεν μπορούμε να την παίξουμε στοίχημα. 1963, δικός μας, Σεφέρης, Σουηδική Ακαδημία, τιμά τον Γεώργιο Σεφέρη, με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, φυσικά για το υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες. Μεγάλη τιμή στη χώρα μας και τη χώρα μας, και θέλω να δώσω και χρόνια πολλά τώρα να στείλω. Δίνω κάποια χρόνια πολλά στο Σεβαστιανό, στη Σεβαστιανή, τη Σέβη μου, τη Τραγατσίκα, στον Σεβαστό και στη Σεβαστή. Ναι. Και δίνω και την ευκαιρία, αν με βοηθήσει και το κοντρολάκι μου, να δείξουμε μία φωτογραφία με το δώρο που θα δώσουμε στο Instagram, το προσωπικό μου, Λίτσα Παλαμά. Εκεί λοιπόν θα μπείτε, θα βρείτε τη φωτογραφία που θα σας δείξουμε τώρα σε λίγο στις οθόνες σας. Θα κάνετε τα σχετικά βήματα. Είναι μία προσφορά από το κατάστημα κοσμημάτων και ρολογιών Παπαθεοδόρου Διονύσης, στην πόλη της Κοζάνης, στη Μακεδονομάχων 10. Μόλις ανοίξω, αυτό είναι το δώρο, η δωράρα. Μόλις ανοίξουν τα μαγαζιά, μπορείτε να πάτε να κάνετε τις αγορές σας από εκεί. Αλλά επιπλέον μπορείτε να κάνετε και παραγγελίες από το σπίτι σας για ό,τι θέλετε, γιατί τώρα γιορτάζει. Τη Δευτέρα γιορτάζει ο Δημήτρης.
Η Δήμητρα, σήμερα γιορτάζει ο σεβαστός ή σεβαστή. Θες να πάρεις ένα δώρο. Θα σου πει, είναι κλειστά τα μαγαζιά, αγάπη μου, δεν μπορούσα να σου πάρω δώρο. Όχι! Δεν είδες το like, θα απαντήσει εκείνη. Η Λίτσα είπε ότι μπορώ να παραγγελίσω από κάποια καταστήματα ό,τι θέλω και να μου το στείλουν στο χώρο μου, στο σπίτι μου. Πατσά όχι. Αλλά στη συνέχεια της εκπομπής, εμείς θα σας πούμε ποια είναι αυτά τα καταστήματα που μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας. Είτε για να φάτε, είτε για να πιείτε, είτε για να κάνετε και δωράκια, γιατί μην νομίζετε ότι γλιτώσετε χωρίς δώρο. Επειδή είμαστε σε lockdown, είμαστε καλέ. Δεν πήγαμε στο διάστημα και δεν ανοίξαν ακόμα μαγαζιά. Εδώ ο Έλληνας και όχι μόνο. Εξάλλου πρώτη φορά είναι που είμαστε σε lockdown. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, σε lockdown είμαστε. Δεδομένο. Δεδομένο όμως ότι αυτός ο μήνας δεν έχει μόνο τα περίεργά του. Είναι μάλλον ένας μήνας ο οποίος πραγματικά είναι αφιερωμένος σε ένα πολύ ιερό σκοπό. Στην εξάλληψη του καρκίνου του μαστού. Εκστρατεία καταπολέμησης κατά του καρκίνου του μαστού. Πρόληψη. Επισκεπτόμαστε το γυναικολόγο μας, κάνουμε μαστογραφία, κάνουμε μόνες μας έλεγχο. Για όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτου ηλικίας. Και θα σας πω λοιπόν, πως ο καρκίνος του μαστού δυστυχώς είναι ο συχνότερος τύπος καρκίνου στις γυναίκες. Περίπου 1 στις 9 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής της. Τρομακτικά τα ποσοστά. Και φυσικά θα σας πω ότι περίπου στις 4.500 γυναίκες νοσούν ετησίως από καρκίνο του μαστού. Παρόλα αυτά όμως, εάν ο καρκίνος αυτός διαγνωστεί εγκαίρως, πραγματικά έχουμε και 95% ίαση. Εξαφανίζεται μια και για πάντα. Η Ελλάδα δυστυχώς όμως είναι από τις χώρες που οι γυναίκες διαγνώσκουν, οι γιατροί των γυναικών μάλλον, οι γυναίκες βρίσκουν τον καρκίνο σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Όταν αυτή λοιπόν η νόσος έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αυτό είναι το άσχημο, έτσι λοιπόν όταν η νόσος είναι σε μεγάλο σημείο, όταν... Ορίστε. Σε προχωρημένο στάδιο, ακριβώς, γίνεται πιο δύσκολο και η θεραπεία της. Έτσι, τι κάνουμε? Πρόληψη, πάντα η καλύτερη θεραπεία. Ελέγχουμε τακτικά το μαστό μας, με ψηλάφιση, τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα, μετά την 7η μέρα από την έναρξη της περίοδου μας. Το κρατάμε. Επισκεπτόμαστε άμεσα τον γιατρό μας, αν παρατηρήσουμε κάτι που δεν μας αρέσει, που δεν το έχουμε ξανά πιάσει επάνω στο σώμα μας. Και φυσικά κάνουμε μαστογραφία τακτικά, κυρίως μετά την ηλικία των 50 ετών ή αν υπάρχει κάποιος λόγος, κάποιο δηλαδή οικογενειακό, ιστορικό καρκίνου του μαστού στην οικογένειά μας. Εμείς λοιπόν επισκεπτήκαμε. Μιας και στην περιοχή μας δημιουργείται μία ακόμη δράση. Πέραν από τα γνωστά βραχιολάκια, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από διάφορα καταστήματα ή να τα παραγγείλετε online, όπου τα χρήματα πηγαίνουν για την καταπολέμηση καρκίνου του μαστού και σε εταιρείες οι οποίες πραγματικά, ακριβώς βοηθούν γυναίκες με καρκίνο του μαστού, αφιλοκερδός και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό το βραχιολάκι, αλλά και τη ροζ μάσκα που σας έδειξα στην αρχή, μπορείτε να τα βρείτε σε φαρμακεία της πόλης και όχι μόνο. Επισκεπτήκαμε ένα από τα πιο γνωστά φαρμακεία της πόλης μας, αυτό της κυρίας Τερέζας Χαραμή, η οποία φαρμακοποιεί, ο Σύλλογος Φαρμακοποιών, μαζί με τον Σύλλογο, τον Αντικαρκινικό Σύλλογο Κοζάνης, ενώσαν τις δυνάμεις τους. Φοράμε όλοι μαζί τη ροζ μάσκα, αγοράζουμε αυτές τις ροζ μάσκες, μέρος των εσόδων πηγαίνουν στο συγκεκριμένο σύλλογο. Πραγματικά, να μην χρειαστεί να υπάρχουν αυτοί οι σύλλογοι, αλλά επειδή χρειάζεται και πρέπει να υπάρχουν, εφόσον υπάρχει ο καρκίνος του μαστού στις μέρες μας, πρέπει να τους ενισχύουμε. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής μας. Βάλε τη ροζ μάσκα και ένωσε δυνάμεις στην εκστρατεία κατά του καρκίνου του μαστού. Ο Οκτώβριος έχει θεσμοθετηθεί ως μήνας πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Κοζάνης, αποφάσισε να διοργανώσει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού για την ζωτική σημασία, έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού.
Συνεχίζω και δεν συνεχίζω μόνη μου. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση, μιας και δεν μας επιτρέπεται να βρισκόμαστε κοντά και εμείς τις μάσκες εδώ στο φλάς τις βγάζουμε μόνο για να κάνουμε εκπομπές στον αέρα. Κατά τα άλλα κυκλοφορούμε φυσικά όλοι μας με αυτή τη ροζ μάσκα. Στους άντρες έχουμε δώσει την αντίστοιχη μαύρη που είδατε στο βίντεο με το ροζ κορδελάκι. Της βρίσκεται στα φαρμακεία της Κοζάνης. Κυκλοφορούμε και ταυτόχρονα βοηθάμε και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τους συλλόγους που έχουν ανάγκη. Ήρθε λοιπόν η ώρα να συνεχίσω αυτή την εκπομπή και όχι να μονολογώ μόνη μου με τον Μιχάλη που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες και τη Βίκη και τον Γιάννη που βρίσκονται μέσα στο κοντρόλ, αλλά να τα λέω και με έναν από τους πιο παλιούς συνεργάτες αυτής της εκπομπής, τον άνθρωπο που ξεκινήσαμε όντως πραγματικά μαζί να κάνουμε εκπομπή, τον Τόλι τον Τσιρούδη. Ο οποίος Τόλι Τσιρούδη. Πού είσαι, ρε Τόλι, γεια σου, ρε Τολάρα μου. Γεια σου, Λίτσα. Γεια σου, Λίτσα. Γεια σας, τηλεθεατές. Τόλι, πάλι έτσι, Τόλι μου. Τι γίνεται, Λίτσα, πέρασε το καλοκαίρι. Ήρθε ο χειμώνας και πάλι έτσι να βγάζουμε τις εκπομπές. Τι γίνεται. Δεν ξέρω, βρε, εσύ, αγαπημένο μου αγόρι, τι συμβαίνει τελικά. Αλλά όπως και να έχει, κοίταξε, εσύ είσαι από το σπίτι σου, εγώ είμαι εδώ πέρα στο στούντιο. Πάρα πολύ ωραία, περνάμε ωραία, πρέπει να έχουμε θετική σκέψη, σου λέει, και να τα λέμε έτσι όλα και να αυτό, ναι. Γι' αυτό είμαστε και εδώ, ναι. Και γι' αυτό είμαστε και εδώ, αλλά ξέρεις κάτι, Τόλι. Επειδή εμείς αργήσαμε φέτος να βγούμε, να μια αύξηση κρουσμάτων, να μια κατσικοποδαριά λίγο εδώ, να και το lockdown μετά και από εκεί που ήταν να βγούμε μέσα Σεπτέμβρη, φτάσαμε να βγαίνουμε στην τηλεόραση τέλος Οκτώβρη, δεν πειράζει. Εγώ είχα χρόνο άπλετο και έβλεπα άλλες εκπομπές. Έβλεπες, ποια έβλεπες, τη Μαλέσκου, ποιος είδες? Έβλεπα τους αγαπημένους μας, Νίκο Μουτσινά, Κρατερό Κατσούλη Καραβάτου, η Ναταλία Γερμανού που ξεκίνησε, πρωινό Φέις Κορδά, Ουγγαρέζο, λατρεύω. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Pop-up είδα με την Ηλιάνα, την Παπαγεωργίου και την παρέα της. Πάμε Δανάη είδα. Α, ναι, τη Δανάη, την κόρη της. Big Brother, φυσικά, φανατική. Big Brother, ναι, βλέπω και εγώ. Bachelor. GNTM. Πώς? GNTM. GNTM, ναι. Όχι με τόσο φανατισμό όσο πέρυσι. Λίγο τα αγοράκια, ξέρεις, εκεί έτσι να περνάει η ώρα. Bachelor, όχι ποτέ, πρέπει να σταματήσει αυτό το πρόγραμμα. Δεν ναι, είπε, δεν ούτε και εγώ το είδα, νόημα. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Μαλέσκου είδα, να μην λέω με ψέματα. Είδα και την αγαπημένη μας, έτσι, την Ιωάννα τη Μαλέσκου. Πώς σου φάνηκε? Κοίταξε, να σου πω κάτι, είναι πανέμορφη κοπέλα. Ναι, είναι πολύ ωραία, έχει ωραίο πάρα σώμα. Πολύ ωραίο σώμα. Φοράει κάτι κολάν, έτσι. Το όλοι τρόμαξα. Φοράει κάτι κολλάν, έτσι, ωραία. Η Ιωάννα, για μένα, η Ιωάννα, είναι ένα διχασμένο πρόσωπο. Δηλαδή, έχει όλο το πακέτο της ενημέρωσης σε ένα σώμα ψυχαγωγίας. Ναι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, είναι τόσο εντυπωσιακή για ψυχαγωγικό, πρέπει, είναι αυτό που πρέπει για ψυχαγωγία, αλλά είναι, το στυλ της είναι ενημερωτικό, είναι άλλο. Δηλαδή, θα έπρεπε το σώμα της και την εμφάνισή της να την πάρει κάποια που θα κάνει ψυχαγωγία και το μυαλό της και το είναι της να το κρατήσει μία που θα κάνει ενημέρωση. Δηλαδή, να βγάλουμε το μέσα και το έξω να το χωρίσουμε σε δύο, κάπως έτσι. Αυτό λίγο δεν μου κουμπώνει. Αλλά οκ, όλα καλά, να είναι όλοι καλά. Ναι, όμως Τόλι, δεν ήθελα να καταλήξω εγώ στη Μαλέσκου. Ξέρεις που ήθελα να καταλήξω? Ο. Στο ότι εκεί που χάζευα όλες αυτές τις πολύ ωραίες εκπομπές, ναι, είδα το gadget, το πιο hot gadget της εποχής και δεν μου το είχες φέρει εσύ. Ναι. Τρελάθηκα. Φωλιά κούκου, πρεμιέρα. Ποιο? Ο Κρατερός Κατσούλης παρουσιάζει, ναι, την έξυπνη μάσκα. Να τη δούμε και να γυρίσουμε να τα σχολιάσουμε. Ναι, για να τη δούμε. Η μάσκα είναι μία. Η μάσκα, η καλύτερη, η πιο high που την έχουμε βραβέψει εμείς, κυρίες και κύριοι, είναι μία. Θέλω να τη δείτε λίγο αυτή. Τη θυμάστε? Καλέ, δεν θυμόμαστε εμείς τον άνθρωπο που τον είχαμε βγάλει και τον είχαμε να κάνει πατέντα. Μισό λοιπόν, λεπτό. Λοιπόν, προσέξτε. Είναι με ευαισθητοποιητή, όπως λέμε. Δηλαδή, πάει να μιλήσει.
Μη μου πει! Τι είναι, ρε παιδιά! Έλα να σου πω κάτι που θα ήθελα. Θυμάστε, είχαμε βραβεύσει από. Λίγο να σου πω κάτι που θα ήθελατε. Ορίστε το όλοι. Πώς δεν μου την έδειξες. Πώς δεν το είχα βρει εγώ. Πώς το όλοι. Σου πήραν τα πρωτεία. Λέω πάει αυτό. Πρέπει να βγούμε στον αέρα, λέω. Τα γκάτζετ πληθαίνουν και δεν θα έχουμε τι να δείξουμε μετά. Όλα τα καλά θα μας τα δείξουν οι άλλοι. Τρομερή μάσκα, βέβαια τώρα να σου πω την αλήθεια, επειδή πρέπει να τη φοράμε μέσα έξω και να είναι πάντα κλειστή, δεν χρησιμεύει. Ναι, αυτό το άνοιγμα κλείσιμο είναι λίγο επικίνδυνο. Ναι, αλλά πραγματικά σε προκαλούν να μου βρεις μια έξυπνη μάσκα τόλη. Εκτός αν μου φέρε σήμερα. Θα ψάξω για την επόμενη φορά. Ωραία. Ανταγωνισμός. Εσύ ή η μάσκα του κρατερού θα είναι καλύτερη. Έτσι. Για να λέμε ποιος είναι ο κύριος γκάτζετ αυτής της χώρας. Είσαι ή δεν είσαι τόλη. Είμαι λίτσα, αλλά αρχίσαμε να βγούμε. Λοιπόν, πάμε να γενιάσουμε αυτή την πρώτη μας εκπομπή. Τη σεζόν, ναι. Της στήλης «Μάντεψε τι κάνει το γκάτζετ». Λοιπόν, και το πρώτο γκάτζετ της φετινής σεζόν είναι, το έχω εδώ μαζί μου, Λίτσα. Ω, ανατροπή. Είναι αυτό εδώ. Το άσπρο. Ναι. Που έχει ένα κουμπί. Έχει ένα κουμπί. Είναι πολύ λεπτό. Λεπτό. Μικρό. Ναι. Αλλά τι κάνει, Λίτσα, αυτό. Λεπτό, μικρό και θαυματουργό, σαν να μου λες. Συναγερμός. Προβλεπόμενο να είναι συναγερμός. Είναι κάποια τροφή. Είναι. Α, είναι πλαστικό. Τροφή. Όχι. Ξέρω εγώ. Είπα μήπως τις μέρες μας κάτι. Α, ναι, ναι. Έχεις το κινητό απέναντι, πατάς αυτό το κουμπί και τραβάς φωτογραφία. Όχι. Ειδοποιητήρας 2 μέτρων απόστασης. Δηλαδή, άμα ο άλλος είναι στα 2 μέτρα απόσταση, του χτυπάει και του λέει, οπ, ήρθες πιο κοντά, φύγε πιο πίσω. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή πλησιάζεις κάπως. Κουδουνίζει αυτό. Κουδουνίζει. Κουδουνίζει. Και το βάζεις κάπου. Το βάζω κάπου. Ναι, πού το βάζεις. Το βάζω κάπου και κουδουνίζει. Όταν πλησιάζει κάποιος πιο κοντά τα 2 μέτρα. Όχι. Το βάζεις σε κάτι. Περίμενε, όχι, γιατί έχει ενδιαφέρον. Φαντάζεσαι, ναι. Μιχάλη, να το έβαζες κάπου και μόλις κάποιος πλησίαζε περισσότερο από τα 2 μέτρα, αυτό να κουδούνιζε. Ναι. Μου πας, βρε. Πίσω. Πίσω σε έφαγα. Μπορεί να είναι για τα κλειδιά, μήπως είναι για τα κλειδιά, μην το χανείς. Για τα κλειδιά. Πού το βάζεις? Στα κλειδιά. Στα κλειδιά. Στα κλειδιά. Για να μην χάνεις τα κλειδιά σου. Και πώς θα το πατάς το κουμπί, ρε Μιχάλη, τι έγινε. Ο Μιχάλης, βλέπω... Θα μου φάει τη θέση. Εκπαιδεύεται καλά. Θα μου φάει τη θέση. Ο Μιχάλης, ο εικονολήπτης, θα μου φάει τη θέση. Όντως, Λίτσα, είναι αυτό. Τι εννοείς, Μιχάλη. Όχι, όχι, περίμενε. Δεν, αποκλείεται. Δεν το πιστεύω. Τι είναι, για πες τι κατάλαβες και θα σου πω εγώ. Ότι το βάζω, ας πούμε, στα κλειδιά. Φέρε μου λίγο, πού είναι τα κλειδιά, δεν έχω κλειδιά εδώ. Το βάζω στα κλειδιά. Αχ, έχω ώρα να βάλω αντισηπτικό. Βάλτε και εσείς λίγο από το σπίτι. Κάτι και έτσι. Ναι, το βάζεις στα κλειδιά, Λίτσα, ναι. Λοιπόν, και αφήνω τα κλειδιά, λέω πού είναι τα κλειδιά, πού είναι τα κλειδιά. Και τι, πώς κουδουνίζει αυτό, πού ξέρω εγώ ότι ψάχνω τα κλειδιά. Σου έχει τύχει, Λίτσα, να χάσεις τα κλειδιά σου. Ω, μονίμως. Να είναι μέσα στο σπίτι και να έχεις φάει. Στον τόπο. Άννα, μπράβο, γιατί έψαχνα να βρω τη λέξη. Τι να φάξεις. Μην μπορείς να τα βρεις. Τα κλειδιά τα έχω χάσει στο σπίτι, τα έχω χάσει στη δουλειά, τα χάνω στο γυμναστήριο. Τα έχω αφήσει, τα έχω ξεχάσει σε κομμωτήριο και έχω φύγει. Λοιπόν, αυτό εδώ λέγεται Spotify και είναι ένα Bluetooth tracker. Spotify από το Παλαμά. Όχι. Spotify. Bluetooth tracker. Δεν κατάλαβα τίποτα. Spotify και PayPal. Ναι. Spotify. Α, μίξη. Spotify, Bluetooth tracker, τι σημαίνει, ρε Στόλη. Από εκεί θα το θυμάστε. Λοιπόν, εντοπίζει πράγματα τα οποία έχεις χάσει. Και το κινητό. Ναι.
το βάζεις σε κάποιο αντικείμενο που δεν θέλεις να χάσεις, ναι, ή να ξεχάσεις, όπως τα κλειδιά. Εγώ και τα λίστα το έχω στα κλειδιά μου εδώ πέρα. Wow. Και είναι το μαύρο. Α, βγαίνει και σε χρώματα. Ναι, βγαίνει και σε χρώματα και μπλε και κόκκινο νομίζω. Ναι. Λοιπόν, και λίτσα, αν είσαι στο σπίτι, θες να πας να φύγεις και έχεις χάσει τα κλειδιά σου και δεν μπορείς να τα βρεις. Ναι. Πατάς, αυτά συνδέονται με Bluetooth στο κινητό σου και έχει μία εφαρμογή η οποία λειτουργεί και για Android κινητά και για iPhone. Πατάς λίτσα το κουμπί και στα βρίσκει. Τώρα έχω εδώ το κινητό μου λίτσα και πες αυτά είναι κάπου κρυμμένα. Κρύψτα. Κρυμμένα, κάπου είναι χαμένα. Ναι. Και θα πατήσω εγώ λίτσα τώρα, αυτοκινητό, ναι, την εφαρμογή για να μου τα βρει. Πες είναι, ναι, κάπου κρυμμένα, εντάξει. Πατάω εδώ τώρα το στοιχείο. Πού είναι τα κλειδιά του Τόλι, πού είναι τα κλειδιά. Το βλέπεις, Λίτσα, ακούς και πώς κάνει. Δεν το πιστεύω. Μόνο του αυτόματα, όπου και να είναι τα κλειδιά. Όπου και να είναι, Λίτσα, σε πολλά μέτρα. Περίπου 50 μέτρα, Λίτσα. Έλα τώρα, είναι τέλειο. Μπορεί αυτό. Μπορεί και παραπάνω σε ανοιχτό χώρο, αλλά με τους τοίχους λίγο, αλλά στα 50 μέτρα και με κάποιους τοίχους το πιάνει. Είναι τέλειο. Άρα, μπορώ να το βάλω. Σπίτι, δηλαδή, σίγουρα τα βρίσκεις. Στα κλειδιά, στο πορτοφόλι μου, εάν τυχόν και έχω μέσα πολλά λεφτά. Ναι. Και αυτό μπορείς να το βάλεις σε πολλά πράγματα. Για σκέψου κάποια πράγματα που μπορείς μπορώ να το βάλεις. Μπορώ να το βάλω στο Μιχάλη, για να ξέρω πού είναι μέσα στο στούντιο, να μην τον χάνω. Απάνω μου να το βάλω. Ναι. Να μην χαθείς. Ναι, πολλές φορές μπορείς να... ναι, να μην με ψάχνει ο κύριος Καραχάλιος. Έχετε δίκιο. Ναι, πες Μιχάλη μου, πού αλλού. Στο αυτοκίνητο που παρκάρω, δεν θυμάμαι που παρκάρω. Δεν θυμάται ο Μιχάλης που παρκάρει το αυτοκίνητο. Μπορεί να το κολλήσει πάνω στο αυτοκίνητο και με την εφαρμογή, εφόσον είναι 50 μέτρα, να χτυπάει. Ναι, και όχι μόνο λίτσα αυτό. Πού? Γιατί όχι μόνο σε 50 μέτρα. Πού? Μπορεί να σου δείξει στο χάρτη, ακόμα κι αν είναι χιλιόμετρα μακριά. Και άκου τώρα θα πάθετε σοκ. Να σας πω πώς δουλεύει αυτό, ναι, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το πιστέψετε. Ναι, δεν το πιστεύουμε. Αυτό όντως το χρησιμοποιούν και για πάρκινγκ, για να ξέρουν που έχουν παρκάρει, αλλά και για τα κλειδιά, αν τα έχεις χάσει κάπου αλλού. Γιατί όπως λες, Λίτσα, πας στο γυμναστήριο, ναι, σε χάνεις τα κλειδιά σου ή σε μία φίλη σου, μετά πας σπίτι, εκτός ότι δεν μπορείς να μπεις γιατί δεν έχεις τα κλειδιά, λες πού τα χάσα. Ακριβώς. Πού τα χάσα. Πού τα χάσα. Ανοίγεις την εφαρμογή στο κινητό. Ναι. Όπα. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει αυτό. Και συγγνώμη τώρα. Και σου βγάζει, Λίτσα, το χάρτη. Ναι. Και σου δείχνει το σημείο που είναι. Εντάξει. Το χάρτη, τα κλειδιά σου. Είναι τέλειο. Και πώς γίνεται αυτό τώρα, γιατί αυτό μέσα είναι τόσο μικρή, ναι, συσκευή που δεν, ναι, έχει GPS. Αλλά τι κάνει. Τι. Το κινητό σου, ναι, αποθηκεύει, ναι, το σημείο GPS που ήταν τελευταία φορά συνδεδεμένο. Εντάξει, είναι απίστευτο. Όταν συνδεθεί, όταν απομακρυνθείς, κρατάει εκείνο το σημείο. Και όταν τα χάνεις, σου δείχνει ακριβώς πού είναι. Εγώ μπορώ να το βάλω και στα μυαλά μου. Όταν τα χάνω, να μου δείχνει πού ακριβώς είναι. Σε ποιο σημείο χάθηκαν. Όχι. Γιατί δεν γίνεται, μάλιστα. Μπορείς να το βάλεις όλα στα λεφτά. Να δεις σε ποιο σημείο χάθηκαν. Στο πορτοφόλι αυτό που είπαμε, στο κινητό, στο μηχανάκι. Και για... Στο κατοικίδιό σου. Αυτό. Στο σπουδάκι, στο κατάκι σου. Εντάξει, είναι καταπληκτικό το όλοι, αλλά φοβάμαι ότι είναι πολύ ακριβό. Δεν είναι, Λίτσα, καθόλου ακριβό. Γιατί? Ναι. Λοιπόν, είναι αυτή η συσκευασία, Λίτσα. Ναι. Και μέσα περιέχει και κρίκο. Για να το βάλεις στα κλειδιά σου. Mm-hmm. Και αυτοκόλλητο για να το κολλήσεις το αυτοκίνητο. Ναι. Αλλά και αυτό εδώ το... Ωραία, κρεμαστάρι. Πώς λέγεται, πες το για να... Το κρεμαστάρι, το γνωστό το κρεμαστάρι είναι αυτό. Κρεμαστάρι λέγεται. Ναι, ναι. Κρεμαστάρι. Ναι. Το λεξικό φέρνω και... να γράψουμε τις λέξεις τις καινούργιες. Λειτουργεί και... με μία μπαταρία, Λίτσα, αυτή τη μικρή. Α, πολύ ωραία. Η οποία διαρκεί 12 μήνες. Α. Οπότε δεν έχεις το άγχος, Λίτσα. Άμα κάνεις πάρα πάρα πολύ χρήση, 10 μήνες. Εντάξει, συνέχεια, δεν θα το πατάω κι εγώ συνέχεια. Και πριν πούμε την τιμή, Λίτσα, θα σε εκπλήξω ακόμα παραπάνω για να σου πω και ακόμα τι πράγματα κάνει. Γιατί έχει ένα βιβλιαράκι, Λίτσα, που τα γράφει εδώ όλα. Κάνει κι άλλα. Ναι. Τι το όλο αυτό, αυτό είναι το καλύτερο γκάτζετ που μου έχεις φέρει μέχρι τώρα. Τι άλλο κάνει. Ξέρω, αυτό μπορείτε να το πάρετε δώρο, ναι, στον εαυτό σας ή σε κάποιον
φίλο σα γνωστό και θα πάρει την πλάκα του. Ναι, ελπίζω ισχύει. Να έχει τη διεύθυνση από κάτω για να το πούμε μπορεί να το αγοράσουν. Και πριν πούμε την τιμή, να σου πω και τι άλλο κάνει. Είναι ελληνικό προϊόν. Κοντρόλ, ναι. Αυτό που βλέπω. Από τα Γιάννενα. Από τα Γιάννενα είναι μια εταιρεία, ναι, που το κάνει αυτό και ακουλίτσα. Ναι. Βρίσκεις τα πράγματα που έχεις χάσει, έτσι. Mm-hmm. Στην αντίπαλη πλευρά, αν έχεις χάσει το ίδιο σου το κινητό, mm-hmm. πατώντας λίτσα αυτό το κουμπί, ναι. θα βρει το κινητό σου. Να, τώρα θα το πατήσω εγώ. Το πατάς μία φορά, λίτσα. Όχι, το έχω βάλει να είναι δύο φορές εμένα. Α. Να το κινητό. Ναι, παιδιά, είναι τέλειο. Πρέπει να το πάρουμε. Τώρα το έχω εδώ πέρα μπροστά πάνω μου. Μα είναι ελληνικό, σου λέει, γίνεται στα Γιάννενα, είναι δικιά μας πατέντα και κάνει τόσα πράγματα. Πρέπει να το πάρουμε τώρα αυτό. Θα μας πει και το μαλλί ο Τόλης, ναι, ναι. Θα τους βρω εγώ αυτούς που το κάνανε αυτή την κατζετάρα. Να το δεις, Τόλη. Θα τους φέρω εγώ την άλλη εβδομάδα. Και λίτσα. Ναι. Μπορείς. Ναι. Πατώντας. Όταν έχει κάποιος ανάγκη, λίτσα, κάποιος ηλικιωμένος, κάποιο το παιδί σου, να ρυθμίσεις πατώντας δύο φορές ή μία, να στείλει ένα μήνυμα, ένα email, ότι έχεις κάποιο πρόβλημα και την ακριβή τοποθεσία που είσαι, για να έρθουν να σε βοηθήσουν. Εντάξει, πολύ σημαντικό. Αυτό τώρα με συγκίνησε, Τόλη, πραγματικά, μόνο και μόνο γι' αυτό. Ιδίως στις μεγάλες πόλεις, θα το έχει το παιδί σου και κατευθείαν μόλις κάτι δεν πάει καλά, τέρμα οι απαγωγές, τέρμα οι εξαφανίσεις. Είναι... Πατάς δύο φορές αυτό και στέλνει. Ναι. Απλά η προϋπόθεση είναι να υπάρχουν δεδομένα, λίτσα. Θα τα βάλουμε τα δεδομένα. Τι θα κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Επίσης, όταν τα έχεις, λίτσα, μαζί σου και πας και τα κλειδιά και το κινητό, πας να πάρεις καφέ, λίτσα. Ναι, πάω τόλι. Και ξεχάσεις το κινητό σου πάνω εκεί στον μπάγκο. Ναι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Και πας να φύγεις. Ναι. Σου χτυπάει αυτό και σου λέει, Πού πας, βρε. Ναι, δεν το λέει ακριβώς, απλά ναι. χτυπάει. Ναι. Και το καταλαβαίνει. Ή και το αντίθετο, άμα ξεχάσεις τα κλειδιά σου πάνω εκεί και φύγεις με το κινητό και απομακρυνθείς 15 μέτρα, θα ξαναχτυπήσει η λίτσα πάλι. Αυτό μπορεί να το έχει ο εργοδότης, κολλημένος στον εργαζόμενο, και μόλις αργεί να πάει στη δουλειά, να το χτυπάει. Φαντάζεσαι να μας χτυπάει ο κύριος Καραχάλιος, είναι όλος το συναγερμό. Εγώ θα χτυπάω όλη μέρα. Με ηλεκτροσόκ, ναι. Και επίσης, λίγο. Κι άλλο, Τόλη. Τόλη δεν το πιστεύω. Θα πόσο κάνει. 5.000 ευρώ κάνει. Όχι. Άκου τώρα το τελευταίο που θα σου πω και μετά θα σου πω την τιμή και θα πάρει σοκ. Ναι. Είναι και ξυπνητήρι. Όχι. Το ρυθμίζεις μέσα από την εφαρμογή, Λίτσα, τάδε ώρα να χτυπάει. Ναι. Και αυτό χτυπάει έτσι όπως άκουσε. Το θέλω. Και άμα το βγάλω από το μαξιλάρι σου, Λίτσα. Δεν με νοιάζει πόσο κάνει. Το θέλω, δεν με νοιάζει πόσο κάνει. Πραγματικά. Μάντρεσε, πόσο κάνει. 5.000 ευρώ. 25.000 ευρώ. 25 ευρώ, πολύ κοντά. 29 ευρώ. Τι λέω, όχι, όχι, είναι πολύ λίγα. Θέλω να πληρώσω παραπάνω. Κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πληρώσω παραπάνω, γι' αυτό τον κάθεται. Εγώ δίνω παραπάνω πλάκα μου. Κάνεις. Με ξυπνάει, δεν χάνω κινητό, δεν χάνω κλειδιά, δεν χάνω παιδιά. Δεν χάνω τον παππού, δεν χάνω τη γιαγιά. Χορηγώ. Τελείωσε. Έκλεισε. Εγώ το έχω συνδέσει, Λίτσα, και μου αρέσει. Το χρησιμοποιώ κάποιες μέρες τώρα. Ναι. Και μου αρέσει. Τέλεια. Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι. Πήγα να σου την πω στην πρώτη εκπομπή. Με αποστόμωσες. Πολύ είσαι καλό, έτσι. Ο άνθρωπος τεχνολογία και αυτό δεν είναι τυχαίο. Περιμένω την άλλη εβδομάδα να βρω τους υπεύθυνους για αυτή την κατζετάρα, μιας και έχω μάθει ότι είναι εδώ δικά μας παιδιά. Και επίσης να δω αν μπορείς να ανταγωνιστείς τη μάσκα του κρατερού. Θα σου έχω βρει κάτι καλό. Ωστότε, Internet for You, στο YouTube, σε βλέπουμε με τα τέλεια επεισόδια που κάνεις. La Casa de Papel φάση το καινούριο. Ναι, άρχισα μια καινούργια σειρά το GTARP που είναι. Που κάνω διάφορα εκεί και το έχω κάνει σε μορφή με επεισόδια και πάει πάρα πολύ καλά αυτή η σειρά στο YouTube. Τέλεια. Τόλη μου, μάσκα φοράμε. Αντισηπτικούλη, φοράμε μάσκα, ναι. Έτσι πάντα και προσοχή και όλα θα πάνε καλά και θα είμαστε σύντομα εδώ, κοντά, στο στούντιο. Μακάρι. Φιλιά πολλά. Τα λέμε, γεια. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος?
Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Λοιπόν, αυτό είναι. Το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής είναι γεγονός πρεμιέρα σήμερα για το like και πραγματικά ούτε εγώ δεν το πιστεύω ότι είμαστε εδώ. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά από το σπίτι και θέλω να θυμίσω σε όσους από εσάς συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας πως είμαστε εδώ και θα είμαστε κάθε Σάββατο, Δευτέρα και Τετάρτη. Το Σάββατο 3 με 4,5 περίπου, Δευτέρα και Τετάρτη 5 η ώρα με 6 και 20, λίγο πριν να έρθει στη σκυτάλη της τηλεόρασης του Flash το απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Θέλω λοιπόν να σας πω πως και αυτό το μέρος θα έχει μέσα έτσι καινούργια πράγματα, καινούριους συνεργάτες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι χαρούμενη που θα έχουμε την ευκαιρία να συνδεθούμε με Αθήνα αυτή τη φορά και με τον Σταύρο Πλουμιστό, life coacher και όχι μόνο, θα έχουμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε καλύτερα σήμερα, γιατί όπως σας είπαμε, μέσα από αυτή την εκπομπή θα περνάμε θετικά μηνύματα και αυτό θα κάνουμε σε λίγο με τον Σταύρο. Πριν όμως το κάνουμε με τον Σταύρο, θέλω αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής στον κύριο Κρατερό Κατσούλη και την Καταρίνα Καραβάτου. Θέλω λιγάκι να κάνουμε το εξής. Όλες οι εκπομπές παίζουν αποσπάσματα από άλλες εκπομπές και τα σχολιάζουν. Και φυσικά σε αυτό, πολύ καλός, ποιος είναι ο Νίκος ο Μουτσινάς, ο αγαπημένος μας. Ήρθε η ώρα, Νίκο μου, να σχολιάσουμε ή μάλλον να πάρουμε λίγη θετική ενέργεια βλέποντας την όλη κατάσταση με τον COVID, με την δική σου ματιά, έτσι όπως εσύ την παρουσίασες σε ένα από τα stand-up comedy που κάνεις στην έναρξη της εκπομπής «Καλό μεσημεράκι». Λοιπόν, εγώ πάω να καθίσω στην καρέκλα μου έτσι σιγά-σιγά και θα ήθελα με τη βοήθεια του αγαπημένου μου control, της Βίκης της Γεροντίδου, να περάσουμε να δούμε τι έγινε στην Ιταλία, πώς ακριβώς βιώνουμε τον έρωτα, το φλερτ στην εποχή του COVID, με φυσικά την χιουμοριστική ματιά του Νίκου Μουτσινά. 400 ευρώ πλήρωσε ένα ζευγάρι στην Ιταλία που φιλήθηκε δημόσια και δεν τήρησε την απόσταση του ενός μέτρου. Αυτό είναι το τέλειο. Δες τι καημένη. Ταν-ταν. Δεν τολμάς για να φιληθείς και έξω, παιδιά, ξεχάστε. Τα ζευγάρια, λέει, περπατάνε πια στην Ερμού και κάνουν πως δεν γνωρίζονται. Φύγε. Τα ραντεβού πια με τους ερωτευμένους, τίποτα έξω πλέον, τίποτα, όλα πολύ επίσημα. Αγαπούλα μου, έλειψε την απόσταση όλο αυτό, ε. Γλώσσες, δίκως, αύριο τελειώσαν, κοπήκαν αυτά. Όλα τυπικά. Πώς είσαι, πολύ καλά, ευχαριστώ.
Είναι αλλιώς πια. Λέει, θα ήθελες να σπάσουμε την απόσταση του ενός μέτρου. Σαν τρελή. Ωραία, πάμε σπίτι. Τι να πω, εκεί πάει το ραντεβού, παιδιά. Είναι και ο COVID. Έχει φέρει και τα πάνω κάτω. Δεν μπορείς να βγεις, δεν μπορείς να πας σε ένα πάρτι να χορέψεις, να ξεδώσεις. Τίποτα, ούτε να χορέψεις, ούτε να ξεδώσεις, ούτε να βγεις και πλέον μέχρι τις 12.30 ώρα. Έλα σπίτι μου, αλλά ή θα φύγεις μετά τις 5 το πρωί ή μέχρι τις 12.30 ό,τι προλάβουμε. Κάπως έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, και κάπως έτσι θα περάσουμε να γνωρίσουμε έναν νέο συνεργάτη αυτής της εκπομπής. Έναν άνθρωπο που πραγματικά, αν παίρνουμε μια, έτσι, παίρνουμε μια όψη χαμογελαστή στο πρόσωπό μας, όταν μιλάμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι αυτή η πανδημία, μέσα από εικόνες και λόγια που παρακολουθούμε από ανθρώπους όπως είναι ο Νίκος, φανταστείτε πόσο καλύτερα θα νιώσουμε όταν γνωρίσουμε τον Σταύρο Πλουμιστό. Ο Σταύρος Πλουμιστός είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει αφιερώσει και την ζωή του, θα πω εγώ, αλλά και ένα μεγάλο μέρος των σπουδών του στη θετική σκέψη. Πώς λοιπόν μπορούμε όλα αυτά που μας συμβαίνουν και μας δυσκολεύουν, κυρίως εμάς εδώ τους Δυτικομακεδόνες, με τα δύο lockdown στην περιοχή, πώς όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε με μια διαφορετική ματιά και να πάρουμε τα καλά. Πάμε να γνωρίσουμε τον Σταύρο Πλουμιστό και αμέσως να συνδεθούμε μαζί του μέσω Skype. Γεια σας. Ονομάζομαι Σταύρος Πλουμιστός. Είναι μια ευτυχή συγκυρία αυτή που πρόκειται να συμβεί σε λίγες μέρες και να τη βιώνω και εγώ μαζί σας. Αναφέρομαι στην τηλεοπτική εκπομπή Like, στην οποία θα συμμετέχω για να προσφέρω κι εγώ τις γνώσεις μου σε αυτό ακριβώς το δρόμο που έρχεται να δώσει η συγκεκριμένη εκπομπή. Με μια εξαιρετική και φοβερή προσωπικότητα, την κυρία Παλαμά. Θέλω να σας πω ότι η δική μου ασχολία, για όσους μπορείτε να πληκτρολογήσετε απλά το όνομα το επώνυμό μου, θα μπορέσετε να καταλάβετε τι εστί σύμβουλος αφύπνισης, αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας. Στις μέρες μας οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να αντιληφθούν πόσο σημαντικό είναι να σκέφτονται με θετικό τρόπο για να πάει η ζωή τους ένα βήμα παρακάτω. Μέχρι τώρα το ακούγαμε, το λέγανε, τι σημαίνει να έχει κάποιος φως, να έχει θετική προαίρεση, θετική ενέργεια και όλα αυτά βεβαίως τώρα πια είναι επιτακτική ανάγκη να μπουν μέσα στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, πόσο μάλλον στο σώμα μας, έτσι ώστε να επιμηκύνουμε τη ζωή μας, να έχουμε ένα καλό προϊόν στην καθημερινότητά μας που σημαίνει καλή προαίρεση, καλό δεδομένο και από την άλλη να έχουμε και ένα ωραίο θετικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε τη ζωή μας πραγματικά. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε όσο γίνεται πιο σύντομα και απολύτως κατανοητά. Σας περιμένω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά για τη φιλοξενία. Λοιπόν, και επιστρέψαμε αφού πήραμε μια πολύ ωραία εικόνα. Σταύρο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα από Κοζάνη. Μια χαρά από την Αθήνα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ πραγματικά που έχουμε την ευκαιρία φέτος να συνεργαστούμε μαζί και να περάσουμε όλα αυτά τα ωραία θετικά μηνύματα και να δώσουμε έτσι και στον κόσμο, στους τηλεθεατές μας, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν πραγματικά μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που προκύπτουν στην καθημερινότητά τους να κρατήσουν την θετική πλευρά και να ευνοηθούν κιόλας από αυτές. Δεν είναι κανείς προπονημένος, αγαπημένη μου. Πραγματικά μπορεί να το καταφέρει αυτό. Τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους που δεν είναι προπονημένοι, δηλαδή δεν είναι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Οπότε θα ρω ότι θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα χαϊδέψουμε αυτιά, γιατί υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία όχι θα τη ζήσουμε, τη ζούμε ήδη. Τη ζούμε πραγματικά. Life coach, προπονητής ζωής. Και αυτό κρατάω τη λέξη που είπες, ότι κάποιοι άνθρωποι είναι προπονημένοι να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να τραβάνε το θετικό από κάθε κατάσταση και από κάθε άνθρωπο. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μαζί. Σήμερα λοιπόν, ας πούμε ότι είμαστε αρχάριοι σε ένα τμήμα γυμναστηρίου και ξεκινάμε το πρώτο μας μάθημα. Θα θέλαμε λοιπόν από σένα μια εισαγωγή, ένα ζέσταμα, λοιπόν, Σταύρο μου. Το παράδειγμα που έφερες, ότι είμαστε στις αρχές ενός γυμναστήριου. Λοιπόν, κάπως έτσι όμως είναι στην πραγματικότητα. Στη ζωή μας, όταν θα έρθουμε, πραγματικά έτσι είναι, μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον οικογενειακό αρχικά, μετά σίγουρα θα είναι κοινωνικό με την έννοια του σχολείου, για να μάθουμε, όπως έλεγαν και οι παλιοί, γράμματα. Κάπως έτσι λοιπόν, για να σχηματίσουμε, όπως καταλαβαίνεις, εικόνες, αντίληψη και να μάθουμε σωστά τα μαθήματά μας, πρέπει να μελετήσουμε. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, έτσι μελετάμε και τη ζωή, βήμα-βήμα. Κάνοντας, δηλαδή, ό,τι μπορούμε περισσότερο, ώστε να μάθουμε περισσότερο τον εαυτό μας,
Γιατί είμαστε ένα τέλειο δημιούργημα που δυστυχώς δεν σκεφτόμαστε πολλές φορές πώς θα έπρεπε να λειτουργήσουμε. Δεν ξέρω αν αυτό σε βοηθάει. Με βοηθάει και αυτή τη στιγμή μου ήρθε στο μυαλό. Διάβαζα προχθές ένα άρθρο σχετικά με την πανδημία από μια Αγγλίδα επιστήμονα. Η απάντησή της σχετικά με όλο αυτό που ζούμε παγκοσμίως ήταν ότι ξεκίνησε από μια επιδημία. Η ιστορία του COVID, έγινε πανδημία και κατέληξε σε τεστ νοημοσύνης. Και νομίζω ότι πραγματικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όλο αυτό για το πώς αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Βρισκόμαστε όμως θέλοντας και μη, μάλλον χωρίς να θέλουμε, αντιμέτωποι με έναν αόρατο εχθρό, με έναν εχθρό που μας κλείνει στα σπίτια, με έναν εχθρό που κλείνει τις επιχειρήσεις μας, ιδίως εδώ στην περιφέρειά μας, με δύο πόλεις, με δύο περιφερειακές ενότητες σε lockdown, αυτή της Κοζάνης και της Καστοριάς, με αυστηρά μέτρα σε όλη την χώρα. Τι κρατάμε, πώς αντιμετωπίζουμε, ποιες είναι κάποιες λέξεις κλειδιά ή κάποια σημεία κλειδιά της όλης ιστορίας, για να πάμε στη θετική. Αν με επιτρέπεις να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί εδώ φύγεται ένα πολύ σημαντικό πράγμα που έχει να κάνει με το φόβο. Διότι ούτως ή άλλως πρέπει να βιώσουμε έναν εγκλεισμό. Είτε τυπικό ή άτυπο θα τον βιώσουμε. Και όπως τον βιώσαμε στο μεγάλο lockdown, έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή η αγαπημένη Κοζάνη, όπως και η Καστοριά, ή οι περιορισμοί και σε άλλες πόλεις, όπως π.χ. ας πούμε, στα Γιάννη, να πούμε πρόσφατα, έχουν ένα περιορισμό και εκεί, όχι όμως ένα lockdown. Παρά τα αυτά όμως, οι άνθρωποι δεν είναι προετοιμασμένοι να βιώσουν αυτό τον εγκλεισμό μέσα στην ίδια τους την πόλη, μέσα τους το ίδιο τους το σπίτι. Αυτό το κάνει δύσκολο, διότι έτσι έρχονται στην επιφάνεια πάρα πολύ καταπιεσμένοι φόβοι, που ενδεχομένως στην ελευθερία μας δεν εμφανίζονται, γινόμαστε υποχόνδροι, γινόμαστε φοβικοί, αρχίζουμε να έχουμε μια παράξενη συμπεριφορά και αυτό σίγουρα χρειάζεται να το προσέξουμε αρκετά. Εγώ ως σύμβουλος αφύπνισης και αυτοβελτίωσης, τους ανθρώπους που έρχονται να με συμβουλευτούν, προσπαθώ να τους κατευθύνω στο καλύτερο βήμα της ζωής τους. Πόσο μάλλον σε αυτή την περίπτωση που μιλάμε ανταλλάσσοντας απόψεις, για να πω στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτούς τους φόβους μέσα σε ένα lockdown. Αυτή δεν είναι ερώτηση? Ακριβώς, ναι. Ωραία. Οπότε, Λίτσα μου, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι λίγα πράγματα, αλλά ουσιαστικά. Mm-hmm. Καταρχήν, έχουμε την ευκαιρία για πρώτη φορά μέσω του περιορισμού να αντιληφθούμε τον εαυτό μας. Καταρχήν, να δούμε λίγο τις αντιστάσεις, τις ενστάσεις που έχουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό, λόγω της παύσης που γίνεται. Διότι χωρίς το lockdown, που φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι SAE, είναι ένας περιορισμός που θα κρατήσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σωστά? Βεβαίως και το ελπίζουμε. Έτσι είναι ακριβώς να το ελπίζεις και έτσι θα γίνει. Mm-hmm. Διότι είναι πολύ σημαντικό στις πεπιθήσεις μας να μην βάζουμε πάντα το χειρότερο. Αυτό κάνει ο άνθρωπος. Από πολύ μικρός εκπαιδεύεται στο να σκέφτεται όσο γίνεται θετικά, διότι έχει φυσική αρνητική σκέψη. Άρα λέει ότι αυτό μπορεί να κρατήσει, ας πούμε, για πάρα πολύ καιρό. Επομένως, σε αυτή ακριβώς την παύση, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις τις αντοχές σου, να αντιληφθείς τι έχεις καταφέρει μέχρι τώρα και το τι δεν έχεις καταφέρει. Επιπλέον, επειδή ολοένα όταν καταργείς μια ατομικότητα φέρνεις στην επιφάνεια πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, θα αντιληφθείς ότι γίνεσαι ευερέθιστος, ότι αρχίζεις να μελαγχολείς, αρχίζεις να έχεις άγχος, στρες και ούτω καθεξής. Επειδή όταν αυτά τα λέμε, τα αποτυπώνει ο εγκέφαλος, σαν σύμβουλος αφύπνισης έχω να πω το εξής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε, τι λέμε καθημερινά στον εαυτό μας και πόσο θετικοί είμαστε για να το αντιμετωπίσουμε. Θέλεις. Είναι μια ευκαιρία να βάλουμε λίγο την τεχνολογία στη θέση της. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν προσαρμόζονται με την τεχνολογία. Για παράδειγμα, η τηλεργασία είναι κάτι σημαντικό, αλλά η τηλεεπαφή, όπως καλή ώρα κάνουμε τώρα σήμερα εμείς, είναι ένα αφυσικό, αν θέλει κανείς, υπόβαθρο για την επικοινωνία. Ακριβώς. Τι θέλεις να μου πεις? Θα ήθελα έτσι, με αυτό που είπες, να χρησιμοποιούμε θετικές λέξεις. Παράδειγμα, να περιγράψουμε μία μέρα. Τη μέρα, η θετική λέξη είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Αντί να λέμε, όχι, πότε θα τελειώσει αυτό, τι θα γίνει με το lockdown, πώς να αντιμετωπίσω αυτό που σκέφτομαι και τα συναφή, μπορείς να πεις από το πρωί, ευτυχώς θα τελειώσει. Για παράδειγμα, να πεις στον εαυτό σου, είναι ώρα να τα πούμε λίγο μεταξύ μας, στον καθρέφτη σου.
να βγεις λίγο στον ήλιο για να μπορέσει να δημιουργήσει με τη βιταμίνη D, όσο υπάρχει αυτό, λίγη περισσότερο σερωτονίνη, δηλαδή την ορμόνη της ευχαρίστησης. Να αρχίσεις να επικοινωνείς με τους ανθρώπους που δεν είχες χρόνο. Και να βάλεις κανένα πρόγραμμα, νέο πρόγραμμα στον εαυτό σου, μια στοχοθέτηση δηλαδή, έτσι ώστε να πεις ότι τελειώνει σε 15 μέρες. Τι κάνουμε μετά? Α, μπράβο. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και τώρα. Είναι ίσως το πιο σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι μένουν μόνο στην άρνηση. Και στο αρνητικό της στιγμής που αυτή τη στιγμή είναι ένα lockdown. Άρα μέσα από αυτό το αρνητικό εμείς εισπράττουμε όλα τα θετικά. Το ότι έχουμε χρόνο να παίξουμε με τα παιδιά μας, το ότι έχουμε χρόνο να μείνουμε στο σπίτι το πρωί και να κάνουμε και τις αναμενόμενες δουλειές. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πέρυσι, συγγνώμη κιόλας, τέτοιο καιρό, να παραπονιέμαι ότι δεν έχω χρόνο να αλλάξω χαλιά, να κατεβάσω τα χειμωνιάτικα. Και τώρα που τον έχουμε το χρόνο, παραπονιόμαστε γιατί δεν μπορούμε να πιούμε ένα καφέ, για παράδειγμα. Βρίσκουμε πάντα τρόπο να επικεντρωνόμαστε στο αρνητικό και αυτό θα πρέπει να σταματήσει και θέλω να το κάνουμε μαζί. Δεν είναι εύκολο σχεδόν. Για τους ανθρώπους που είναι απαίδευτοι. Το να αλλάξεις το λεξιλόγιο σου σε θετικό είναι πραγματικά άπειρα μαθήματα αφύπνισης και αυτοβελτίωσης. Άλλωστε, τι χρησιμότητα θα είχε το δικό μου επάγγελμα αν ήταν τόσο εύκολο. Πραγματικά, το να μπορέσει κάποιος να μιλήσει θετικά δεν είναι εύκολο. Ούτε οι θετικές πεποιθήσεις, το να λες ότι είμαι καλά από το πρωί. Απλώς να πω στους τηλεθεατές για να το καταλάβουν πώς γίνεται αυτό. Επειδή ο εγκέφαλος, ο νους μας δηλαδή, δεν αναγνωρίζει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Γίνεται μόνο από τη συνειδητότητά μας. Δηλαδή τη συνείδησή μας, όπως έχει μάθει να λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια και κατανοεί ότι α, σήμερα είναι μέρα, τώρα το πρωί μάλλον είναι πρωί, είναι μέρα, είναι φως, λιχτώνει λίγο αργότερα και αυτό το καταλαβαίνει από τη συνήθεια. Αν λοιπόν εγώ το πρωί σήμερα πω, δεν είμαι καλά, νιώθω πολύ καλά, τα πόδια μου να τρέμουν, αλλά δεν νιώθω καλά και ούτω καθεξής, είναι σαν να δίνω μία εντολή στον νου μου να κάνει αυτό, να το εκτελέσει. Και να είσαι σίγουρο ότι θα το εκτελέσει. Διότι δεν καταλαβαίνει τι είναι αλήθεια και είναι ψέμα. Έτσι ακριβώς. Απολύτως. Πάμε τώρα στην αλλαγή της ώρας. Απόψε το βράδυ τα ρολόγια μας πάνε μία ώρα πίσω. Δηλαδή θα ζήσουμε 25 σχεδόν ώρες από αυτή τη μέρα. Μία ώρα περισσότερος εγκλεισμός, διαβάζω εγώ στο Instagram. Αν μου επιτρέπεις, είναι πολύ σημαντική η παρατηρήσή σου, θα σου πω και για ποιο λόγο. Γιατί το βιολογικό μας ρολόι πρέπει να αρμονιστεί με το φως. Το φως είναι η λύση η οποία αντιμετωπίζουμε το φόβο και όχι το σκοτάδι. Δεν θα αναφερθώ τώρα στο αφυπνιστικό κομμάτι σκοταδιστές-φωταδιστές, ούτε θα πούμε σε τέτοιες περιπέτειες αυτή τη στιγμή, δεν είναι ώρα. Όμως είναι πολύ σημαντικό να πω ότι εκμεταλλευτείτε, αγαπημένοι μου φίλοι της εκπομπής, το φως, γιατί αυτό είναι που μας φέρνει σε ένα συντονισμό της θετικής σκέψης με το φως. Και επιπλέον μας κάνει και καλό, διότι εκρίνει περισσότερη σερωτονίνη, την ορμόνη της ευτυχίας δηλαδή, με αποτέλεσμα να χαμηλώνουμε τους δείκτες του άγχους. Αυτό που έχω διαβάσει σε διάφορα βιβλία αυτοβελτίωσης είναι ότι όσο πιο πρωί ξυπνάει ο άνθρωπος, τόσο καλύτερα και ψυχολογικά βρίσκεται, αλλά και μπορεί να διαχειριστεί τη μέρα του και τα προβλήματά του. Και συμφωνεί απόλυτα με αυτό που λες, ότι όσο περισσότερο ζούμε στο φως, τόσο καλύτερα μπορούμε να ζήσουμε. Ναι. Απλώς μπορώ να συμπληρώσω ότι είναι πολύ ωραίο ότι όποιος ξυπνάει το πρωί πρέπει όμως να κάνει και τα αντίστοιχα, έτσι. Δηλαδή να δώσει τις θετικές εντολές, να πει τις καλές του πεποιθήσεις, να σηκωθεί με καλή όσο γίνεται διάβγεια. Και αν θέλεις και μια συμβουλή επιπλέον, είναι πολύ καλός ο διαλυματικός ύπνος. Δηλαδή όταν τελειώσει κανείς το μεσημεράκι του, να κάνει αυτή τη μεσημεριανή σιέστα 10-15 λεπτά, να ξεκουράσει λίγο τον εγκέφαλό του. Πάμε τώρα στο πώς ξεκινάμε λίγο τη μέρα μας. Μάθημα πρώτο. Νομίζω ότι είναι το μπουσούλισμα έτσι, της θετικής σκέψης. Τι κάνουμε λοιπόν το πρωί που ξυπνάμε, έχοντας να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που προαναφέραμε, δεν θέλω να τα ξανααναφέρουμε. Αλλά είπες, ξεκινάς και εσύ με την αρνητική λέξη έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τίποτα αν δεν υπάρχει πρόγραμμα στο μυαλό μας. Αν κάποιος σηκωθεί το πρωί και δοξάσει το Θεό λέγοντας βλέπω, ακούω, τέλεια. Όλα τα υπόλοιπα πραγματικά έρχονται. Απλώς οι άνθρωποι είμαστε, επαναλαμβάνω, προγραμματισμένοι να σκεφτόμαστε αρνητικά. Γι' αυτό και εκπαιδευόμαστε κατά το βίο μας να σκεφτόμαστε θετικά. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να καταλάβουμε ότι η μνήμη των κυττάρων μας είναι αβυσαλαία. Σημαίνει δηλαδή ότι η καταπώνηση του σώματος
σε σχέση με τις εντολές που δίνει ο εγκέφαλός μας, ο νους δηλαδή, mm-hmm. είναι άμεσα συνδεμένες. Επομένως, το πρωί είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε ένα καλό πρωινό, αλλά πριν από αυτό, όταν σηκωθούμε να ρίξουμε μπόλικο νερό στο πρόσωπο και ταυτόχρονα να κοιτάξουμε για ένα μόνο λεπτό τον εαυτό μας στον καθρέφτη για να δώσουμε τις θετικές εντολές. Ότι σήμερα θα συμβεί αυτό, αυτό και αυτό. Εγώ ήδη έχω δημιουργήσει τρεις αρνητικές εντολές. Ειλικρινά σου μιλάω. Σταύρο, θα κάνω εγώ το πειραματόζω, θα γίνω εγώ το... Εσύ, έχει γίνει ήδη το πείραμα αυτό, εκατοντάδες χρόνια πριν, συσταγωγικά το βάζω. Είτε με τον καρπίνο που όταν έκανε τις ανακαλύψεις του, αλλά και μεταγενέστερα με διάφορους ψυχολόγους και ψυχολογικά πειράματα, όπου καταλάβαμε ότι τελικά ο νους, πραγματικά, με τον καιρό, μέρα με τη μέρα, δηλαδή εκπαιδευόμενη, όπως είπαμε, προπόνηση, αρχίζει να σκέφτεται με θετικές πεπιθήσεις όταν του δώσεις τη σωστή εντολή. Και του δίνω εγώ τη σωστή εντολή και θα κλείσουμε κάπως έτσι. Θαύματα, Λίτσα, μην κλέπεις, μην περιμένεις θαύματα με τη μία μέρα. Αυτό. Θα το κάνεις αυτό. Επίσης, να πω και κάτι. Με το που θα το πεις μία φορά, ναι. δεν αρκεί. Ο εγκέφαλος χρειάζεται να ακούσει κάτι ναι. για 22 μέρες συνεχόμενες, 7 φορές από το πρωί. Γιατί? Γιατί είναι τόσος ο χρόνος που χρειάζεται να κάνει κάτι σαν συνήθεια. 22 φορές συνεχόμενα, 7 φορές την ημέρα, λοιπόν. Το στόχο μας από εδώ και πέρα, αγαπημένοι μου φίλοι, πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί και κάθε μήνα θα μετράμε αποτελέσματα. Θα βλέπουμε τι καταφέραμε. Για να κάνει το μυαλό τη συνήθεια σε 22 μέρες, mm-hmm. σημαίνει ότι θα το εκτελέσει σιγά σιγά, ανάλογα βεβαίως και το πόσο ρεαλιστικό σχέδιο έχεις, έτσι. Δεν μπορείς να ζητήσεις να γίνεις, ας πούμε, να κάνεις ταξίδι στο διάστημα. Λέμε ότι το μυαλό ζητάει, πρέπει να ζητήσουμε από τον εαυτό μας πράγματα που μπορεί να πραγματοποιήσει, έτσι. Αλλά είναι σημαντικό να καταλάβεις ότι αυτό έχει μελετηθεί και έχουμε διαπιστώσει επίσης και κάτι άλλο που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ότι αφού κάνουμε τη συνήθεια σε 22 μέρες, mm-hmm. ενός πράγματος, μιας πεποίθησης, επαναλαμβάνω, για να την εκτελέσει, δηλαδή να αρχίσει να την πιστεύει και να σου δίνει αυτό που θέλεις, θα κάνει 222 ημέρες. Wow. Λοιπόν, Σταύρο, ειλικρινά σου μιλάω. Παίζει να θέλω να κάνω αυτή την εκπομπή μόνο για να βγαίνουμε Skype μαζί σου. Ειλικρινά σου μιλάω. Και πληρώνω κιόλας. Δίνω όσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα. Πριν κλείσουμε, φυσικά θα σου δώσω και το λόγο να αναφέρεις αν θέλεις και κάτι επιπλέον που μπορεί να μην συζητήσαμε. Να πούμε ότι είναι έτσι μια πρώτη επικοινωνία. Κάθε φορά θα έχουμε και ένα θεματάκι το οποίο θα μας κατευθύνεις εσύ με τις γνώσεις σου και θα συζητάμε εδώ μαζί. Ειλικρινά σου μιλάω, ήδη παίρνω το κινητό μου, χτυπάει και είμαι σίγουρη ότι παίρνω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους τηλεθεατές. Θα έχουμε και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις τηλεθεατών και πολλά ακόμη. Πραγματικά εγκαινιάζω, κόβω τέλεια κόκκινη κορδέλα αυτής της συνεργασίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τα καλά λόγια. Για μένα είναι τιμή και μου δίνεις την ευκαιρία να εκφραστώ και σε ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό. Θα σου πω ότι η συμβουλευτική στο επίπεδο της αυτογνωσίας, της αυτοπελτίωσης και της αφύπνισης δεν είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Η ενέργεια που εκπέμπουμε μέσα μας, η θετική σκέψη, άπεται της ψυχολογίας φυσικά και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούμε ούτε τους ψυχολόγους, ούτε τους ψυχοθεραπευτές, ούτε τους ψυχιάτρους. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Ένας σύμβουλος σαν και εμένα είναι καθοδηγητής σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τα όνειρα, τις συμπεριφορές και γενικότερα με το πόσο κάποιος θέλει να είναι, να είναι δεμένος με τα όνειρά του και κυρίως με τη θετική του ενέργεια. Η αφύπνιση δεν είναι κάτι εύκολο. Απλώς θέλω να πω ότι εγκαινιάζουμε αυτή τη στήλη με πολύ χαρά. Θέλω να εξηγήσω ότι είσαι πολύ μπροστά εν αντιθέση με άλλα τηλεοπτικά δίκτυα περιφερειακά. Εγώ θέλω να σου πω επίσης έχω διατελέσει σύμβουλος πολύ μεγάλων καναλιών σε αυτό ακριβώς το τομέα και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε ευκαιρία να είμαι μαζί σου για ακόμη ένα λόγο. Έχω διαπιστώσει ότι είσαι ένας άνθρωπος εξαιρετικά ευφυής στη σωστή θέση, χωρίς να θέλω να σε χειραγωγήσω. Διότι εγώ έχω συντελέσει, και του φαίνεται και στο βιογραφικό μάλιστα, σε πάρα πολύ μεγάλους παρουσιαστές και πολιτικούς της χώρας. Ξέρω τι λέω. Και επομένως είναι πολύ τυχεροί οι φίλοι μου στην Κοζάνη που έχουν μια τέτοια παρουσιάστρια. Ωχ, Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κλείνω εκπομπή τώρα. Πάμε. Πάω Αθήνα να βρω τον Σταύρο να τον αγκαλιάσω και ας μην επιτρέπετε. Σταύρο μου, ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Φιλιά πολλά. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Πολύ χαρά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αχ, τι ωραία. Τώρα, ναι, δεν είναι ωραία που τα ξαναλέμε έτσι και που γνωρίζουμε καινούργιους ανθρώπους και καινούργια πράγματα και καινούργια θέματα. Και ξέρετε κάτι, τα γνωρίζουμε όχι μόνο καινούργιους ανθρώπους, πράγματα και θέματα. Τα γνωρίζουμε και νέες πληροφορίες. Με τη βοήθεια και πάλι του κοντρόλ μου, θέλω να πάμε στην ενότητα το ήξερες ότι, όπου σε αυτή την ενότητα, είναι νέα ενότητα, θα μαθαίνουμε κάποιες πληροφορίες που θα έχουν να κάνουν γενικότερα με τη φύση, τον άνθρωπο, διάσημους ανθρώπους, κάποιες δεύτερες πληροφορίες που ίσως να μην τις ξέρουμε όλοι. Και με τη βοήθεια ενός βίντεο, το οποίο θα έχω επιμεληθεί εγώ προσωπικά κάθε εβδομάδα, θέλω να πιστεύω, θα παίρνουμε και άλλα πολλά πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε όμως να δούμε αυτό, να πούμε ότι στο Instagram τρέχει διαγωνισμός από τον αγαπημένο μας χορηγό της πρώτης εκπομπής, τον Παπαθεοδόρου, τον Διονύση. PD, λοιπόν, Jewels and Watches, στην πόλη της Κοζάνης. Είναι ένα νέο κατάστημα και μας κάνει πραγματικά τέλειο ποδαρικό με αυτό το τέλειο ματάκι. Είναι το κόσμημα σοκ της εποχής, θέλω να πω εγώ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε και ένα κοντινό, Μιχάλη μου. Είναι το κόσμημα αυτό που πραγματικά φοριέται πάρα πολύ από το καλοκαίρι που μας πέρασε και συνεχίζεται να φοριέται. Πρώτα απ' όλα έχει γαλάζια, είναι ένα μάτι. Ένα μάτι το οποίο πραγματικά θα διώξει όλη την αρνητική ενέργεια, αυτή που θέλουμε να φύγει και με τη βοήθεια του Σταύρου. Αυτό λοιπόν τρέχει στον επίσημο διαγωνισμό, στο επίσημο προφίλ μου στο Instagram, Λίτσα Παλαμά. Μπαίνετε εκεί και διεκδικείτε αυτό το υπέροχο κόσμημα. Θα το έχω φορέσει και εγώ, θα το έχουμε και σε υπέροχη φωτογραφία. Λοιπόν, στην Μακεδονομάχων 10, στην πόλη της Κοζάνης, και θέλω να σας πω ότι με ένα τηλέφωνο στο 24613-0339, εδώ λοιπόν, θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε και τις αγορές σας από το συγκεκριμένο κατάστημα ή να σας φέρει τα πράγματα στον χώρο σας. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα την πληροφορία της ημέρας και να τη διαβάσουμε μαζί. Ξέρετε λοιπόν ότι στην Ινδονησία υπάρχει ένα ηφαίστειο, το Kawayen, το οποίο παράγει μπλε λάβα. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Όλοι ξέραμε ότι η λάβα των ηφαιστείων έχει αυτό το ξανθοκόκκινο, το κόκκινο, το βαθύ πολλές φορές, το πορτοκαλοκόκκινο άλλες φορές. Όλο αυτό λοιπόν, την εικόνα, όλη αυτή την εικόνα που είχαμε στο μυαλό μας, με ένα ηφαίστειο να εκρήγνεται και να βγάζει την κόκκινη λάβα, φεύγει για λίγο και προσπαθούμε να φανταστούμε, ή μάλλον μόλις διάβαζα την πληροφορία, προσπάθησα να φανταστώ πώς γίνεται ένα ηφαίστειο να βγάζει μπλε λάβα. Τι είναι αυτό δηλαδή που δημιουργεί στη φωτιά, σε αυτό το πυρακτωμένο υλικό, το χρώμα μπλε. Βρήκα την πληροφορία και στο βίντεο που ακολουθεί τη μοιράζομαι μαζί σας. Και ναι, είναι γεγονός. Ένα ηφαίστειο με μπλε λάβα στην Ινδονησία. Το Kawayen, το Ινδονησιακό ρηχείο θείου, αποτελεί μέρος του ηφαιστείου Ijen στην Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας. Ξεχωρίζει για τα χρώματά του και προσελκύει φωτογράφους και κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο. Το συγκεκριμένο ηφαίστειο είναι ενεργό και βρίσκεται σε 200 μέτρα βάθος. Διαθέτει μάλιστα τη μεγαλύτερη όξινη λίμνη θηϊκού οξέως στον κόσμο. Ανθρακορύχοι μεταφέρουν το θείο από τον πυθμένα του κρατήρα και τις βραδινές ώρες το θέαμα πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Το υγρό θείο υψηλής θερμοκρασίας που ρέει από την άκρη της λίμνης φουντώνει σε μπλε φλόγες και δημιουργεί ένα σκηνικό από άλλο πλανήτη. Ο φωτογράφος Oliver Groenewold αποθανάτησε την έκρηξη και μάλιστα για τα κατάλληλα κλικ θυσίασε στη λάβα δύο φακούς και μία κάμερα. Ο ίδιος, φορώντας μάσκα για να αποφύγει τα τοξικά αέρια, μας έδωσε πραγματικά τις ωραιότερες εικόνες.
Και ναι, αυτό το ηφαίστειο είναι ενεργό και είναι μπλε. Μάλιστα, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί μόλις τώρα και επιστρέφουμε εδώ. Μην ξεχνάμε και δεν θέλω να ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας γιατί σε αυτές τις δύσκολες εποχές, πραγματικά αγαπημένοι μου φίλοι, έστω και τα 1-2 ευρώ που μπορεί να διαθέτετε για τη δική σας προβολή αλλά και για τη δική μας στήριξη είναι πάρα πολύ σημαντικά. Solar Energy Σουμπάση στην Φλόρινα για την οικονομία στο ρεύμα σας. Πραγματικά μπορείτε να απευθυνθείτε στη συγκεκριμένη εταιρεία για ό,τι έχει να κάνει σχέση με τη χρήση φωτοβολταϊκών, αλλά και την νέα εταιρεία παραγωγής ρεύματος, οικολογικά, με τον ήλιο και άλλα πολλά, σε πολύ χαμηλές χρεώσεις, πάμφθηνα και φυσικά με την υπογραφή Solar Energy Subasis. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Πάρα πολύ ωραία. Τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Πρώτη εκπομπή, πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για το like. Και είμαστε εδώ για να περάσουμε όλα τα θετικά μας μηνύματα σε δύο περιφερειακές ενότητες, Κοζάνης και Καστοριάς, που βρίσκονται σε ολικό lockdown. Και το λέω έτσι και χαίρομαι, δηλαδή η μόνη μου. Αλλά τα είπαμε πριν με τον Σταύρο, παίρνουμε τα θετικά. Λοιπόν. Πού θα πάμε? Πάμε να πούμε πως ευχαριστούμε χορηγούς αυτής της εκπομπής, Solar Energy Subasis, στο μεγάλο μας το χορηγό, στην Φλόρινα. Θέλεις φθηνή κατανάλωση ρεύματος? Την έχεις. Θέλεις να βάλεις φωτοβολταϊκά? Τα έχεις. Θέλεις? Τα πάντα τα έχεις. Solar Energy Subasis στην Φλόρινα. Λοιπόν, πάμε τώρα λιγάκι. Λέγοντας, αναφέρθηκα μάλλον πριν στο γεγονός ότι παρακολούθησα πάρα πολύ ελληνική τηλεόραση όλο αυτό το διάστημα, όπως και πολλοί από εσάς. Πολλές ψυχαγωγικές εκπομπές, θέλω να σας πω, και μέσα σε αυτές ξεχώρισα κάτι ακόμη. Χιούστον, το λύσαμε. Ράπτης, Λαμπρόπουλος, Παπαθημιόπουλος. Παπαθημιόπουλος, Ράπτης, Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος, Παπαθημιόπουλος, Ράπτης. Αντένα, Παρασκευή βράδυ. Και εκεί λοιπόν, αφού έχουν ένα καλεσμένο που κάνουν πολύ ωραίες έτσι πικάντικες και τρελούλικες ερωτήσεις σαν αυτά τα αγόρια,
Βγάζουν και κάποια ωραία βιντεάκια σε συνεργασία και με το Netflix φυσικά του Αντένα. Εγώ ξεχώρισα ένα, ήταν σαν να έβλεπα τη σκέψη μου οπτικοποιημένη σε βίντεο. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πολλοί λέμε για τις μάσκες και ακόμη και τώρα στο lockdown εγώ βλέπω πολλές μυτούλες έξω από τη μάσκα. Πολλές μάσκες στα πηγουνάκια. Πολλές μάσκες στον καρπό, αντί για το βραχιολάκι εδώ που πήρα από εγώ από το χαραμί με, για τον καρκίνο, κατά του καρκίνου του μαστού, κρεμασμένες μασκούλες. Ο κ. Παμαθηνιόπουλος, με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο, διακομωδεί όλο αυτό το στυλ μάσκας, το στυλ που φοράμε τη μάσκα, που μας έφτασε στα 800, 1000 και θα μας συνεχίσει αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, κρούσματα καθημερινά στη χώρα μας. Πάμε λοιπόν να το δούμε, να πάρουμε ένα ωραίο μήνυμα, πάντα με χιουμοριστικό και διασκεδαστικό τρόπο. Γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι η μάσκα μας προφυλάσσει από το να εισέλθει ο κορονοϊός μέσα από τις αναπνευστικές οδούς. Έτσι σας έχουμε πει. Ισχύει. Λοιπόν, η μάσκα λοιπόν. Να μου επιτρέψετε λίγο να κάνω ένα πρακτικό demonstration. Η πρώτη επίδειξη λοιπόν είναι αυτή, το φόρεμα σκουλαρίκι, το οποίο πολλοί συμπολίτες μας το έχουν και τους βοηθά να κάνουν το πρώτο βήμα. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, πώς κάνουμε ποδήλατο και βάλουμε βοηθητικές δρότες. Αυτό. Αυτές είναι λοιπόν οι βοηθητικές δρότες. Το φοράω σκουλαρίκι. Όταν μεγαλώσουμε, γίνουμε μεγάλα παιδιά, έτσι. Βάζουμε στο άλλο αυτάκι και το φοράμε εδώ. Και τη μύτη καλύπτουμε και το πηγούνι και το στόμα και αμέσως νιώθουμε να μας πιέζεται ο προκολίος σπόνελ. Στη συνέχεια υπάρχει αυτό το φόρεμα. Εξαιρετικό. Αυτό τι κάνει. Απελευθερώνει τη μύτη και λέει στον κορονοϊό, θα μπεις μόνο από εδώ. Έτσι λοιπόν, βάζεις εδώ δύο δασπίδες και του στείνεις καρτέρι εδώ. Πάνα μπει, βάζεις ένα μαντελάκι εδώ, τον έπιασες. Ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνει κάποιος όταν φοράει μάσκα? Για μένα το λάθος όπως αυτό το οποίο απλό που κάνετε εσείς που φοράτε τη μάσκα στο ένα αυτή, κανονικά πρέπει να πάρετε και μια μάσκα για το άλλο αυτή για να υπάρχει ισορροπία. Αν θέλετε τη γνώμη. Στη ληστική περισσότερο και ουχή ιατρική. Παίρνετε μία μάσκα και τη φοράτε εδώ. Δεν είναι πολύ πιο ωραίο, κυρία Μαρία μου, να τη φοράτε έτσι? Δεν σας δίνει ένα άλλο στυλ? Προστατεύει από τον κορονοϊό? Όχι, αλλά είστε πάρα πολύ ωραία. Γενικά θα λέγατε ότι οι Έλληνες έχουν συμμορφωθεί με τη χρήση μάσκας? Απόλυτα, με εξαίρεση βέβαια αυτούς που δεν έχουν συμμορφωθεί και είναι περισσότεροι. Ο Έλληνας γενικότερα είχε από την αρχή μια πολύ θετική διάθεση απέναντι στα μέτρα. Τα πίστεψε από την αρχή και γι' αυτό κιόλας υπάρχουν τώρα αυτές τις διαμαρτυρίες με κόσμο που λέει ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός, που υπό μία έννοια δεν υπάρχει, αλλά από την άλλη υπάρχει. Και στην τελική μου, η ζωή είναι τζόγος. Εάν δεν παίξεις τη ζωή σου κορώνα γράμμα, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Και υπάρχει πιο ωραίο παιχνίδι τύχης, πιο ωραία ρουλέτα τον κορονοϊό? Δεν ξέρεις τώρα, μου ήρθε, δεν μου ήρθε. Έκατσε φρουτάκι, δεν έκατσε. Θα μάθω σε μερικές μέρες. Όταν και θα είμαι στις μονάδες εντατικής θεραπείας και θα αναπνέω όπως όλοι είναι. Μάλιστα, εγώ γέλασα, ελπίζω και εσείς και είμαι σίγουρη ότι το κάνετε. Έτσι λοιπόν, όχι μάσκες κουλαρίκι, όχι μάσκες να βγαίνει έξω η μυτούλα, γιατί κανένας κορονοϊός δεν πιάνεται με μανταλάκι στη μύτη. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε και την εικόνα από τα νέα του Κώστα του Σκλαβενίτη. Είναι οι γελιογραφίες, οι αστείες εικόνες, τα αστεία μηνύματα που ανεβάζει στην εφημερίδα Τα Νέα ο κύριος Σκλαβενίτης κάθε εβδομάδα. Και αυτή την εβδομάδα μας άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο, που αναφέρεται φυσικά στον COVID και στον Έλληνα. Διαβάζει λοιπόν την εφημερίδα, βλέπει την αύξηση των κρουσμάτων και αναφέρει: «Ξέραμε ότι θα αυξηθούν τα κρούσματα, μωρέ». «Ναι, εντάξει», του λέει ο κύριος που φοράει μάσκα σε εκείνον που ήξερε ότι θα αυξηθούν τα κρούσματα ενώ δεν φόρεσε μάσκα. «Δεν χρειάζεται όμως να κάνουμε και τα πάντα για να αυξηθούν κι άλλο». Πραγματικά είναι μία εικόνα με πολλά μηνύματα. Η ενημέρωση από τον έναν πρωταγωνιστή χωρίς μάσκα και η παραδοχή και η αποδοχή ότι εντάξει μωρέ, αφού το ξέραμε θα αυξηθούν τα κρούσματα, αλλά δεν φοράω μάσκα και βοηθάω σε αυτό. Είμαστε λοιπόν εδώ για να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή και φυσικά να μιλήσουμε για μόδα, να μιλήσουμε για μορφιά, αλλά και να στηρίξουμε την τοπική αγορά. Αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε και όταν ανοίξουν τα καταστήματα, αλλά και τώρα που μένουμε στο σπίτι. Μπορεί να μην μας περισσεύουν τα χρήματα, αλλά αυτά που έχουμε που θα τα διαθέτουμε την τοπική αγορά και όχι για να κάνουμε online αγορές από site τα οποία δεν ξέρουμε πού βρίσκονται, ανά τον κόσμο, ανά την χώρα, ποιοι τα φτιάχνουν, αν είναι ελληνικά προϊόντα, αν είναι εισαγόμενα κλπ. Πάμε όμως λοιπόν να συνδεθούμε με την Νικόλετα Σαριδάκη,
Αχ, κορίτσι μου, μέσα στα λουλούδια σου τα όμορφα. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλά είμαι εσείς. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλή σεζόν. Αμήν. Χαίρομαι που τα λέμε τηλεοπτικά, γιατί από κοντά δεν τα έχουμε πει ακόμη. Ναι, από πέρυσι που κλείσαμε την εκπομπή, προσπαθούμε να βρεθούμε με την Νικολέτα από κοντά. Αλλά επειδή είμαστε και οι δύο έτσι τολμηρά κορίτσια, κάθε φορά βρίσκαμε έναν λόγο για να μην τα πούμε και τουλάχιστον τώρα τα λέμε πραγματικά, Νικολετάκι μου, τηλεοπτικά. Πώς μου είσαι, τι μου κάνεις, πρώτα απ' όλα να ζήσεις, γιατί είσαι και νιώπαντρη. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και στα δικά σας ελεύθερες. Ευχαριστούμε. Καλά είμαι. Δεν το περίμενα καραντίνα. Μόλις έγινε η καραντίνα, δηλαδή να γίνει και ο πολιτικός. Εντάξει. Είχα θρησκευτικό, τον ακύρωσα να πω να κάνω πολιτικό με 50 άτομα. Μία μέρα πριν πάλι μας κλείσαν μέσα, δηλαδή ατυχία. Αλλά εντάξει, ας έχουμε μέσα την ατυχία μας και μια τύχη. Τι να πω, δεν ξέρω. Ακριβώς. Είπαμε. Αυτό το ότι δεν ακύρωσε το γάμο όμως δείχνει αυτό που έλεγε και πριν στο προηγούμενο μέρος ο Σταύρος, ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε και θετικά. Δεν θα αλλάξουμε τελείως τη ζωή μας. Οκ, okay, δεν θα γίνει με 50 άτομα, αλλά θα γίνει με τον άντρα μου. Δηλαδή, είναι κάποιες, βλέπεις και την εδώ την παρούση την κυρία εδώ πέρα, οι οποίες και μόνο με τον άντρα τον κάνανε το γάμο, καταλαβαίνεις τι. Σου πω. Τι να κάνω. Εγώ πότε θα παντρευτώ. Ζούμε στην ταινία, είναι. Όλος ο κόσμος αυτό λέει. Πραγματικά. Έτσι ακριβώς. Νίκη μου, λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Έξω δεν βγαίνουμε μαγαζιά και λοιπά. Δεν έχουμε γενικότερα θεματάκια πολλά. Τι να πεις. Έχουμε όμως το σούπερ ένα θέμα. Η μάσκα. Ναι, είναι το πιο hot θέμα των τελευταίων 10 μηνών, 12 μηνών. Ακριβώς. Και επίσης, ναι. Έχω έρθει, έτσι ήμουνα παρούσα σε μια συζήτηση και μου δημιούργησε πολλά ερωτήματα στο μυαλό μου. Λέει λοιπόν ένας κύριος, την τάδε, τη δικηγόρο, την ξέρεις, να μην αναφέρουμε ονόματα, είμαστε και κλειστή κοινωνία εδώ πέρα, ναι λέω εγώ. Λοιπόν, λέει, την ξέρεις, λέει πάντα πώς δίνεται, έτσι, sick και τα λοιπά, με το που έγινε... με το που ανακοινώθηκε το μέτρο της χρήσης μάσκας μέσα έξω, λέει, ήθελα να δω, η συγκεκριμένη ρε παιδί μου, που πάντα λέει είναι πολύ βαμμένη και πολύ έτσι περιποιημένη και με τα μαλλιά της, πώς θα κυκλοφορούσε πια με τη μάσκα. Και λέει, είδα, φορούσε μια μάσκα, άλλο πράγμα. Πιάνω εγώ τώρα, μου περνάει υποσυνείδητα αυτό στο μυαλό και πιάνω τον εαυτό μου να βγαίνω έξω και να λέω, αχ, τι ωραία μάσκα αυτή που φοράει. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει, έχουμε φτάσει σε άλλο level. Ναι, έχουμε φτάσει σε άλλο level, πραγματικά, ναι. Έχουμε φτάσει σε άλλο level και όχι μόνο για τη μάσκα, γενικά εγώ θα πω, αλλά για το στυλ, όποιος έχει στυλ, εννοείται ότι θα το δείξει και στη μάσκα και στο κινητό του και στο hands free του και στο σε όλα νομίζω λιτσάκι. Έχει γίνει το πιο χρήσιμο αξεσουάρι μάσκα αυτή τη στιγμή για τον Οκτώβριο που μένουμε εδώ στην Κοζάνη και όχι μόνο στην Κοζάνη και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά και παντού. Να πούμε κάποια ιστορικά στοιχεία, θέλετε? Ναι, ναι, βέβαια. Θα περνά και φωτογραφίες, εννοείται. Θα δούμε μάσκες με στράς, με βανδέλα, ίδιες με το πουκάμισο, με το φουλάρι μας να ταιριάζει, με ίδιο ύφασμα, ακριβές, φθηνές, μιας χρήσεως, τα πάντα. Αλλά εγώ θέλω να πούμε και κάποια ιστορικά στοιχεία. Τέλεια. Μπορούμε να βλέπουμε τις φωτογραφίες, ωραία, και να συζητάμε ταυτόχρονα. Ωραία, ας παίξουν. Ναι. Ωραία, πάμε να πούμε δηλαδή ότι η μάσκα, πέρα από την ιατρική της χρήση, την είδαμε από τα τέλη του 2019 προς τις αρχές του 20 να τη φοράνε ήδη η Ιαπωνία, η Γιουχάν και κάτω εκεί. Τη φορούσαν σε εξωτερικούς χώρους βέβαια για να προστατέψουν και τον εαυτό τους και τους άλλους, αλλά αυτό προκαλούσε και φόβο. Προκαλούσε φόβο και στα παιδάκια και σε εμάς τους ίδιους που το βλέπαμε στην τηλεόραση, που να φανταζόμασταν βέβαια ότι θα συμβεί και σε εμάς αργότερα. Επίσης, παλαιότερα, στις αρχές του 19ου αιώνα, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελούσε έμβλημα μοντερνισμού η μάσκα. Έλα. Ναι, ναι. Και όμως, αργότερα βέβαια, το 1910, οι Κινέζοι, άκου να δεις λιτσάκι, όποιος φορούσε μάσκα, σήμαινε ότι είναι επιστήμονας, γιατρός δηλαδή. Σήμαινε κάτι καλό. Από παλαιότερα η μάσκα. Και τώρα βέβαια, και τώρα καλό είναι για μας, γιατί μας προστατεύει και εμάς και τους γύρω μας. Και τους συγγενείς μας, τους πάντες. Αυτά ήταν τα ιστορικά στοιχεία που ήθελα να πω έτσι λίγο. Και αν θέλετε, να μάθουμε, ας πούμε, ότι στην εβδομάδα μόδα στη Μαδρίτη, μοίρασε σε όλους ο σχεδιαστής μάσκες σε 1.500 εκθέτες. Δηλαδή, αυτοί που το είδαν, δεν ξέρω ποιος εκθέτης είναι. Αυτοί που βλέπουν την. Ναι, είναι κάποιοι. Μόδα. Όχι, είναι οι καλεσμένοι που βρέθηκαν στην εβδομάδα μόνοι. Ναι. Ναι. Συγγνώμη, ναι. Δεν πειράζει. Ναι, έδωσε δώρο υψηλής ερωτικής μάσκες, γιατί
προτίμησε να καλέσει τον κόσμο, αλλά να τον προστατεύσει κιόλας. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή πολύ όμορφες σκηνές δηλαδή, να διαδραματίζονται με τη μάσκα. Και ας είναι που μας υδρώνει, που δεν τη θέλουμε, που δεν μπορούμε να τρέξουμε, να περπατήσουμε. Βλέπουμε όμως και τα καλά της. Έτσι ακριβώς. Πραγματικά, κατά τη διάρκεια που μιλούσα, βλέπω και τις εικόνες. Πολύ εντυπωσιακές μάσκες. Έχουν λανσάρει πάρα πολύ οίκοι, ίδιο ρούχο με μάσκα, αλλά και έχουν βγει και από μόνες τους. Πολύ ωραίες μάσκες που τις κάνουν και εδώ, κυρίες της γειτονιάς μας, με πολύ ωραία υφάσματα. Άρα δεν υπάρχει λόγος να αποφεύγουμε την χρήση της, γιατί πραγματικά, και ξέρεις και κάτι, πάνε και οι ρητίδες, πάνε και οι στραβές οι μύτες, ούτε το υαλουρονικό στα χείλη χρειάζεται. Γλιτώνουμε από πολλά έξοδα με τη χρήση μάσκας. Ούτε από τριχώσεις λιτσάκι το μουστάκι. Στο άλλο χείλος, κάτω χείλος, τίποτα δεν χρειάζεται. Ναι, πραγματικά έχουν βγει πάρα πολλά σχέδια μασκών. Ιδίως εμένα με εντυπωσιάζουν αυτές που φοράνε με τα στρας. Η Λεοπαρδαλέ που φορούσε και εσύ, που ήταν φανταστική σου πήγε. Και με το νέο σου look πάρα πολύ. Είσαι πανέμορφη, εντυπωσιακή, δεν ξέρω, τρελάθηκα. Δεν το περίμενα από σένα, παρεμπιπτόντος. Ξέρεις κάτι, αλλάξανε. Η Βάνια τα έκανε πιο. Όλοι τα κάνανε κάπως. Είπα κι εγώ, Οκτώβριος ροζ μήνας για τον καρκίνο του μαστού, βάζω ένα ροζ. Βάζω και ένα ροζ για να μπορώ να ξεχωρίζω, γιατί με τη μάσκα, λες, είναι αυτός, δεν είναι. Ναι, είμαι πολύ ίδιο με τη μάσκα, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν φαίνεται ούτε το χαμόγελό μας, ναι. Έτσι, ενώ τώρα, όπου και να πάω, λένε αυτή με τα ροζ μαλλιά, η Λίτσα είναι, εντάξει, το κλείσαμε. Ναι, έχει στιγματιστεί τώρα με το ροζ μαλλί, είναι φανταστικό, σου πάει απίστευτα. Σε ευχαριστώ. Ναι. Οπότε, οι μάσκες αυτό έχουν έρθει με δανδέλα μάσκες για μια πιο καλή εμφάνιση, να είναι ίδια με το φουλάρι και ίδια με το φουλάρι μας, ή μπορούμε να βάλουμε το φουλάρι μας ως μάσκα. Mm-hmm. Είναι και αυτό προστατευτικό και λανσάρει και αυτό μόδα. Αν δεν έχουμε κάπου, ακριβώς. Ναι, από διάφορα υφάσματα και υλικά, γιατί είναι φτιαγμένα και από πολύ ωραία υφάσματα. Θα δείτε και σατέν, δηλαδή, που σας έχω στις φωτογραφίες. Θα δείτε και πιο κροκό, πώς το λένε αυτό τώρα, πετσετέ, πιο άλλα υφάσματα, δηλαδή, πολύ ωραία. Πέρα δηλαδή από της μίας χρήσεως, που εντάξει είναι πιο βολική γιατί την πετάς μετά. Τη φοράς, την πετάς, τελειώνεις. Ενώ αυτές θέλουν και λίγο πλύσιμο, περιποίηση, για να μας κοβολάνε κιόλας. Ναι, υπέροχα. Και να είναι καθαρές. Λοιπόν, θέλω να πω και μία ακόμη συμβουλή. Γιατί εντάξει εμείς που δεν φοράμε γυαλιά οράσεως καθημερινά, ενώ φοράμε γυαλιά ήλιο. Το ίδιο πράγμα είναι. Πες μου, μάσκα με γυαλί, τι γίνεται? Ναι. Φοράμε τη μάσκα, ξέρουμε όλοι, από τα αυτιά την πιάνουμε, από τα αυτιά την αφαιρούμε. Το ξέρουν μέχρι και τα μωρά παιδιά στο σχολείο αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Το μάθανε, ναι. Αλλά για να δώσουμε κάποιες συμβουλές σε αυτούς που φοράνε τις μάσκες με γυαλιά, και εδώ πέρα θολώνει αυτό από τα χνότα μας και είναι λογικό, τι κάνουν οι γιατροί? Οι γιατροί εδώ και χρόνια φοράνε τη μάσκα τους, μια μάσκα που να εφαρμόζει καλά βέβαια στο πρόσωπό τους, να μην είναι μεγάλη, mm-hmm. να είναι κάτω από τα γυαλιά και εδώ στη μύτη. Να έχει ένα γαζαπλάστα από κάτω, που να εφαρμόζει δηλαδή στη μύτη πάνω και κολλημένη μάσκα, για να μην φεύγει από τη θέση της. Οι γιατροί το κάνουν αυτό. Ιδάλλως, αν δεν έχουμε γαζαπλάστα, μπορούμε να φορέσουμε χαρτοπετσέτα. Στα οριζόντια τυλιγμένη, εφαρμοσμένη εδώ και με το. Πώς έχει ένα. Το σιδεράκι. Το η μασκούλα μας. Ναι, βοηθάνε αυτές οι μάσκες για αυτούς που φοράνε γυαλιά. Υπέροχη πληροφορία, γιατί βλέπω πάρα πολλούς, και εγώ το έχω πάθει με γυαλιά ηλίου, αλλά βλέπω και πάρα πολλούς που φοράνε γυαλιά να παιδεύονται, και πραγματικά έχω στο μυαλό μου εικόνες γιατρών με γυαλιά μοιοπία στο χειρουργείο και λέω αυτόν πώς δεν γίνει, πώς δεν θολώνουν. Και να και το τύπ το υπέροχο από εσένα. Ακριβώς, ναι, ναι. Αυτά έχουμε. Γενικά φέτος θα μιλήσουμε για τη μόδα. Βέβαια, η μόδα έχει φτάσει 40% μείον, όχι μόνο σε πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά και δεν αποτελούν δηλαδή κομμάτια μόδας. Φτιάχνω, ας πούμε, από 100 φορέματα που θα έφερε ένα κατάστημα, θα φέρει 2. Ακριβώς. Γιατί και ο κόσμος δεν ψωνίζει, φοβάται, και είναι και κλειστά τα μαγαζιά κατά τα άλλα εδώ. Αλλά και δεν έχει και πού να τα φορέσει. Και να φτιάξουν. Ναι. Δεν θέλουν οι οίκοι να φτιάξουν πολλά, γιατί ξέρουν ότι φέτος η χρονιά θα πάει στράφη. Έτσι. Νικολετάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα λέμε τουλάχιστον 2 φορές κάθε εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε και την Τετάρτη τώρα. Ήσουν υπέροχη, είσαι πάντα υπέροχη, να είσαι γερή. Φιλάκια. Φιλιά πολλά.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό θέλω να θυμίσω πως στο Facebook Like Flash TV αλλά και στο επίσημο προφίλ του σταθμού μας Flash TV μπορείτε να βρίσκετε τα πάντα, εκπομπές, πληροφορίες, ιδιοσιογραφία, έκτακτα δελτία, ενημερώσεις, τα πάντα για τον COVID και όχι μόνο. Και φυσικά την εκπομπή μας αλλά και να ανταλλάσσουμε μηνύματα, απόψεις, να τα λέμε εδώ πέρα. Επίσης, στο προσωπικό μου Instagram, Λίτσα Παλαμά, κληρώσεις, διαγωνισμοί, πάρα πολύ ωραία. Εδώ δωράκι, PD Παπαθεοδόρου, κοσμήματα, ρολόγια, χορηγός της πρώτης μας εκπομπής. Μαζί με τη Solar Energy Subasis. Θα τη βρείτε στη Μακεδονομάχων 10 στην Κοζάνη. Μπορείτε να πάρετε τηλεφωνάκι και να σας φέρουν ό,τι θέλετε, γιατί έρχονται και γιορτούλες αυτές οι μέρες. Και θέλω σε αυτό το σημείο αυτό, ζήτησα στο προσωπικό μου Instagram αλλά και στο προσωπικό μου Facebook να μου στείλετε όλοι εσείς, όλα τα καταστήματα, όλοι εσείς που έχετε καταστήματα και που λειτουργούν με delivery, είτε αυτά είναι εστίασης, είτε είναι καταστήματα λιανικού εμπορίου, να μου στείλετε ποιοι εξυπηρετείτε τον κόσμο για να το ενημερώσουμε και εμείς τους τηλεθεατές. Μας. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ανταποκριθήκατε πάρα πολύ. Σημαίνει ότι ενδιαφέρεστε για τις επιχειρήσεις σας και ενδιαφέρεστε για την ενημέρωση των πολιτών. Και αν είμαστε έτοιμοι λοιπόν και με το control, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Και θα ξεκινήσουμε φυσικά με τον Χρήστο Νιόμπλια, το κοσμοτοπολείο, το οποίο χρόνια τώρα συμμετέχει στην εκπομπή μας. Θεωρώ τον Χρήστο έναν από τους αγαπημένους μου συνεργάτες. Ενημερώνουν λοιπόν πως παραμένει μεν κλειστό λόγω των μέτρων. Αλλά συνεχίζει να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες με ραντεβού. Θα πούμε ότι η μακέτα αυτή είναι του Μαρτίου, το ίδιο ισχύει και για τώρα. Καθώς μπορείτε να βρείτε τα πάντα είτε στο τηλέφωνο που βλέπετε στις οθόνες σας, είτε στο email ή στο Facebook Χρήστος Νιόμπλιας Κοσμήματα. Να περάσουμε στο επόμενο και μπορούμε να βλέπουμε και μόνο τις φωτογραφίες αν θέλετε. Μπορούμε να τις βλέπουμε και σε παράθυρο όπως σας βολεύει. Πολύ ωραία. Θα σας πω ότι το επόμενο, εάν δεν κάνω λάθος, είναι το Fishing House, έτσι. Το Fishing House, το κατάστημα που μπορείτε σήμερα και εγώ Fishing House το φάω, ψάρια, ορεκτικά, σαλάτες, όλα τα ψάρια που θέλετε, μαγειρεμένα, έτοιμα, δεν μυρίζει κουζίνα, το τρώτε πεντανόστιμο, μιλάμε για πεντανόστιμο πράγμα. Είναι ένας καινούριος χώρος, έχουμε fish, chips, τα πάντα έχουμε, γενικότερα πολύ... Πάρα πολλά. Γκουγκλάρετε το, βρείτε το. Φιλιά στον Αργύρη και στη Φιλίτσα και μπορείτε να πάρετε τα πάντα. Ο κατάλογος είναι και στο διαδίκτυο. Μπορείτε να τον βρείτε και εκεί πέρα και να επιλέξετε ό,τι θέλετε. Φυσικά το αγαπημένος μας, αγαπημένος χορηγός, Μικέλ, στην πόλη της Κοζάνης. 24-6-10-50-129 στο σπίτι σας, ό,τι θέλετε με την εγγύηση της αλυσίδας Μικέλ. Πραγματικά ένα κατάστημα παντού. Και τώρα και στο σπίτι σας. Έλλη. Θέλεις να πας, αγόρι μου, να ντυθείς, να πάρεις κάτι στη γυναίκα σου, η Έλλη μπορεί να σε εξυπηρετήσει. Βρίσκεται φυσικά στη Μεγάλη Αλεξάνδρου 16, στην πόλη της Κοζάνης. Για να συνεχίσουμε. Ο χορηγός αυτής της εκπομπής, Διονύση Παπαθεοδόρου, PD Jewels and Watches, στη Μακεδονομάχων 10 στην Κοζάνη. Βλέπουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τον βρίσκεται στο Facebook αλλά και στο Instagram, εκεί όπου μπορείτε να δείτε και τη συλλογή κοσμημάτων και να παραγγείλετε ό,τι θέλετε να σας έρθει στο χώρο σας. Για να συνεχίσουμε με το Όξαλη στην πλατεία 28 Οκτωβρίου 25 στην Κοζάνη. 37-728 είναι το τηλέφωνο του Παναγιώτη Παπαθεοδόρου. Πολύ ωραία. Έχουμε αμέσως μετά, βεβαίως, θα δούμε και την επόμενη εικόνα. Θέλω να σας πω, τα Pink Woman Κοζάνη, ο Στέλιος Αβραμίδης, μπαίνετε στο προφίλ των Pink Woman Κοζάνης και μπορείτε, αν θέλετε, να παραγγείλετε κάτι και από εκεί. Το κατάστημα Γραφή. Εκεί όπου πραγματικά μπορείτε να δείτε πράγματα για χειροτεχνίες τώρα που θα μείνετε μέσα στο σπίτι για να κάνετε πράγματα με τα αγαπημένα σας μικρουλίνια και όχι μόνο. Το οποίο κατάστημα παραμένει μεν κλειστό, αλλά εξυπηρετεί τηλεφωνικές παραγγελίες από τις 10 το πρωί ως και τις 2 το μεσημέρι. Οι παραδόσεις γίνονται την επόμενη μέρα και φυσικά και μέσα από την σελίδα μπορείτε όλη την ημέρα να κάνετε τις παραγγελίες σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 24-6-10-40-031 και φυσικά με την ευχή να είμαστε όλοι υγιείς. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, Coffee Break, επίσης μια λυσίδα καφέ εδώ στην πόλη μας για πρωινό, αλλά και το καφεδάκι σας. Όλη την ημέρα μπορείτε να κάνετε και από εκεί τις παραγγελίες σας.
Εδώ βλέπουμε τον κατάλογο, το μενού από το Μερακί, το τσιπουράδικο. Το θυμόμαστε όλοι από το περσινό χειμώνα που χορεύαμε εκεί στις υπέροχες βραδιές που έκανε. Θα σας πω ότι κάθε μέρα το Μερακί στο προσωπικό, στο Instagram του καταστήματος, ανεβάζει και τις προσφορές που έχει για την ημέρα. Έχει ορεκτικά, έχει θαλασσινά, έχει ψητά, έχει τα πάντα και με ένα τηλεφώνημα από τις 11 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ στο 24610 25564. Έρχονται και στο σπίτι σας. Η εστίαση μπορεί να είναι κλειστή, αλλά για εμάς που βαριόμαστε μερικές φορές να μαγειρέψουμε, μια χαρά. Έχουμε τα καταστήματα αυτά να μας προμηθεύουν με τα καλύτερα. Pablo, λοιπόν, take away delivery. Το είχαμε μάθει από την περσινή καραντίνα, από την προηγούμενη καραντίνα. Στην ίδια χρονιά είμαστε, γιατί τη λέγω περσινή. Σαν αλλάξαμε χρονιά ήταν το καλοκαίρι. Όπου μπορείτε να πάρετε το αγαπημένο σας κοκτέιλ, να μαζευτείτε εσείς και άλλοι τρεις, γιατί μέχρι 4 άτομα παραπάνω δεν κάνει. Να τα απολαύσετε, να τα απολαύσετε και μόνοι σας. Τρεις και κούκος, ναι. Και τρεις και ο Πάμπλο, λοιπόν, στο κεντρικό, σε κεντρικό σημείο της πόλης, στην Παύλη Μελά, φιλιά στα αγόρια του Πάμπλο. Κοσμάς Παπαϊωάννου, στο Τσοτήλι Κοζάνης, ό,τι θέλεις. Θέλεις τσιπουράκι, θέλεις μαζεδάκι, θέλεις μπυρίτσα, θέλεις καφεδάκι. Και σου λέει και αστιάκι. Ο Κοσμάς Official σου κάνει και το αστιάκι ταυτόχρονα και περνάς και πάρα πολύ ωραία. 24-6-80 βλέπουμε το τηλέφωνο. Το ίδιο συμβαίνει και με το Ερμιόνιο, αλλά όχι χωρίς αστείο. Μπορείς να πάρεις παγωτό, να πάρεις μπραντς, να πάρεις καφέ, να πάρεις τα πάντα. Είναι και το μενού του Ερμιόνιου στο ίντερνετ ανεβασμένο και φυσικά σας ενημερώνουμε ότι φέρνει και delivery στο χώρο σας. Το Στράντα. Και κουζίνα και κοκτέιλ το Στράντα. Θα συνδυάζει και τα δύο. Αγαπημένο εστιατόριο της πόλης, φυσικά, και ό,τι θέλετε σας το φέρνω στο χώρο σας. Δεν σας λείπουν ούτε τις γκουρμεδιές, θα χάσουμε. Λοιπόν, cupcake. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα, τα πάντα. Γλυκάκια, ροφηματάκια, καφέδες, milkshake, χυμή στημένη, φρεσκοστημένη. Και στημένη και φρεσκοστημένη. Τα πάντα με ένα τηλεφώνημα 24610 26421, αν δεν κάνω λάθος, δεν βλέπω. 36 έτσι 421, υπέροχα, στη Μακρυγιάννη 27, είναι λίγο πιο κάτω από τον ΟΕΔ. Ιωαννίδης 11, το Room Κοζάνης, αν θέλετε να ψωνίσετε μπορείτε να βρείτε, να πείτε στο e-shop του καταστήματος ioannidis11.gr και να πάρετε ό,τι θέλετε από εκεί, γιατί και ο καιρός αρχίζει τώρα και κρυώνει, οπότε θέλεις ένα μπουφανάκι, θέλεις ένα τοκατητή σου, το παίρνεις. Για να συνεχίσουμε. Pizza Hook στην Εράιδα. Ναι, άστο Μιχάλη, άστο σου λέω, δεν υπάρχει. Pizza Cafe Hook στην Εράιδα, τάκ τηλεφωνάκι, Σέρβια, έρχεται. Νεράιδα είσαι, έρχεται, όπου θέλεις έρχεται. Πας και εσύ και στα μισά, κάνεις μια βολτίτσα ή κάνεις και τη βόλτα σου, πας να περπατήσεις και στο γυρισμό παραγγέλνεις. Τσακ, φέρε μου την πίτσα, την παίρνω, την πάω στο σπίτι, παίρνω και δύο μπυρίτσες και πίνω πολύ ωραία. Παίρνω μια και μια κοκακόλα με χαμηλά λιπαρά, χωρίς ζάχαρη. Αντέο σους, γιατί ξέρεις κάτι, μείναμε και χωρίς παπούτσια. Θες κάτι? Ναι, τόσο ποδαρόδρομο το έχουμε κάνει. Μπαίνεις στο site εκεί πέρα και γίνεται όλο το μαναφούκι αυτό το ωραίο, πάρα πολύ όμορφα. Ήλσα πόρε, πάρει Στεφανίδης, δηλαδή τι να πω εγώ. Εγγύηση. Αυτό θα πω, Μιχάλη. Εγγύηση θα πω. Ήλσα Πόρο, λοιπόν, στο Βατερό. Τηλεφωνάκι έχουμε, βλέπουμε πάνω. Πίτσα, κλαμπ πίτσα. Δοκιμάστε κλαμπ πίτσα. Ήλσα Πόρο. Θα πάθει σόκα, έτσι. Εγώ έχω εξατρελαθεί. Τα κιλά. Τα κιλά. Τότε με τα κιλά, που λένε, με την Ήλσα Πόρο την έβγαζα. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, Ήλσα Πόρο. Πάρει Στεφανίδη 24610 95 537. Φέρνω το κινητό εδώ μπροστά για να τα βλέπω. Είναι και ο Πάρης ο ίδιος, είναι και ο Κουκλός και έχει κάνει και τα σήματα της εκπομπής μας. Beautybar.gr, το άρωμα και πάθος, η Μάγδα Υπαφίλη, το αρωματοπόλιο που έχει και καλλιτικά, έχει ένα site, beautybar.gr. Μπαίνεις μέσα σε αυτό το site, μωρό, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, μακιγιάζ, make-up, τέτοια αρώματα κτλ. Μη μου πεις ότι δεν μυρίζει ωραία, Λισάκη, γιατί είναι κλειστά τα μαγαζιά. Και στα παίρνει και τα έχεις στο σπίτι σου. Και στηρίζει και τοπική αγορά. Δεν τα παίρνεις από και εγώ δεν ξέρω πού. Και νομίζω ότι κάπως φτάνουμε και προς το τέλος. Φτάνουμε προς το τέλος. Για να πάμε λιγάκι να δούμε την επόμενη. Και μη μου πεις, Λιτσάκι, ξέρεις κάτι, έβαλα κιλά στο lockdown γιατί δεν είχα το διατροφολόγο μου. GNG στην Τολεμαϊδά, Ντένις Γουλαξίδης, ο οποίος, ναι μεν έχουμε το lockdown season 2, μου αρέσει όπως το αναφέρει. Είναι και ο άνθρωπος που έχει καταφέρει να με φτάσει στα σημερινά μου κιλά, με πολλή υπομονή και, και λίγο ξύλο. Αγνώριστος λοιπόν θα γίνεις στον Ντένις, στην Τολεμαϊδα. Είδαμε και τους αριθμούς επικοινωνίας. Τα είπαμε όλα.
Δεν είπαμε το Πέλαγος, θα σας το πω όμως εγώ. Το Πέλαγος, λοιπόν, στην πόλη της Κοζάνης, εξυπηρετεί καθημερινά 24-6-10-21-201 delivery στον χώρο σας. Θέλω λιγάκι να δω, επειδή πραγματικά έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από όλους εσάς για να αναφέρουμε την επιχείρησή σας. Θέλω να είμαι σίγουρη δεν έχουμε ξεχάσει καμία. Κία Μάγια στην Κοζάνη αλλά και στην Πτολεμαϊδά. Κία Μάγια, κατάστημα ανδρικών ρούχων. Μη μου πεις ότι δεν είχα μπουφάν να βάλω γιατί ήταν κλειστά τα μαγαζιά, Μιχάλη μου πάλι. Πήρες πριν κλείσει, καλά έκανες, το Κία Μάγια το πήρες. Τέλεια. Λοιπόν, και πρέπει να κλείσω. Δευτέρα. Θα πούμε τα υπόλοιπα. 5 η ώρα το απόγευμα. Θέλω και να σηκωθώ, Μιχάλη. Θέλω κάπου να πάω. Πώς να θα σηκωθώ από αυτήν την καρέκλα. Πώς, σηκώνομαι. Γεια. Όπα! Αυτά είναι. Κολπάρες. Σηκώθηκα, ήρθα εδώ μπροστά. Εδώ να έχω και λίγο βιβλιοθήκη, να έχω και λίγο σκηνικό και να έχω και λίγο από εσάς και να πω, ρε πόσο σας αγαπώ, πόσο σας ευχαριστώ. Περάσατε καλά. Αν λοιπόν το κάνατε, δεν έχετε παρά να το ξανακάνετε. Ξέρετε πότε. Πείτε το και στους φίλους σας. Η ίδια εκπομπή θα παίξει αύριο 3 ώρα σε επανάληψη. Αλλά τη Δευτέρα και τη Τετάρτη θα έχουμε νέα επεισόδια. Στις 5 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς. Τη διεύθυνση της τηλεόρασης του Flash που για ακόμη μία φορά μου εμπιστεύτηκε το τηλεοπτικό του αέρα, πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Όλους τους επιχειρηματίες που στηρίζετε αυτόν τον σταθμό, γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχαμε και εμείς, τους χορηγούς της εκπομπής, τους συνεργάτες μου, τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, τους ανθρώπους που συνδέθηκαν μαζί μας σήμερα με Skype, τον Μιχάλη τον Τεμέλκο, τη Βίκη τη Γεροντίδου, τον Γιάννη τον Παλαμά, τον Βαγγέλη τον Χριστόδηλο, τον Γιάννη τον Ευεσκιώτη, την Καταρίνα τη Μαρκοπούλου, αγαπώ, τον Μιχάλη τον Αγραφιώτη, τον Κώστα τον Μαυρίδη και τον κύριο Απόστολο Καραχάλια, τον διευθυντή της τηλεόρασης, ο οποίος πραγματικά μας εμψυχώνει, μας βοηθάει, βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας, τώρα που έχει πάει. Εκτός από τώρα, που δεν βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, σας αγαπώ, ελπίζω να περάσατε όμορφα, ραντεβού, ραντεβού τη Δευτέρα, ναι. Μέχρι τότε, φυσικά να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, μάσκα, τσεκτ, γάντια, τσεκτ, αντισηπτικό, τσεκτ, 2 μέτρα απόσταση, τσεκτ, φιλιά. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας.